Ναι, έχει λίγο κρύο. Ήρθαμε στο Νότιχαμ για να κάνουμε αφιέρωμα τον Δισεύλαχο Δήμο, τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας που θα πάει στο Euro. Τον καλύτερο τερματοφύλακα ενδεχομένως που έβγαλε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μπορεί να πει κάποιος. Να κάνουμε και ένα μήνυμα αφιέρωμα γενικά στην ομάδα, στην πόλη εδώ. Να δούμε το match. Νότιχαμ Arsenal. Arsenal, βέβαια. Όσο περισσότερο το βλέπω, μοιάζει ρε παιδί μου σαν το Ηράκλειο. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν έχει λιοντάρι, βέβαια. Greek? No. Italiano. Ah, okay. Italiano, okay. The owner is Greek? The owner is Greek. Ah, okay. He's not here. He's not here. Ah, okay. He would like to have two Fredo espressos. Σκέτο. Άρα το κατάλαβα όμως. Ναι. Τους έχει βάλει στο έχει βάλει στο τρυπάκι. Να σου πω κάτι, εγώ τους χαίρομαι πάρα πολύ αυτούς τους Έλληνες, γιατί είναι το όνειρό μου αυτό. Αν ζούσα ποτέ εδώ, αν είχα μαγαζί, θα είχα βάλει Fredo espressos. Γιατί μου αρέσει να πίνω, καταλαβαίνεις. Thank you very much. Έλα, βλέπω από την κάμερα ότι μιλάς πολύ ώρα με κάτι περίεργους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι Έλληνες! Α, δικοί μας είναι! Έρχομαι! Εδώ τι είχε γίνει? Εδώ σήκωσε την κούπα ο πρόεδρος. Χρυσή άνοδο στην Premier League με 153 εκατομμύρια από τις χορηγίες και από τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Δηλαδή αυτός ο παππούς τώρα έχει ζήσει τα πάντα. Έχει ζήσει Ανδριανόπουλους. Από τις κούπες έχει πιάσει τη πλάτη. Brian Clough έχει ζήσει η Champions League. Εδώ είναι ωραίο να μπει τέτοιο. Ο Μπόγρος να σηκώνει το Ράφα εκεί πάνω. Και να περιμένει λαό από κάτω σαν το σύμπαν. Δες χαρά ένα παιδί. Τρόλευτο το γήπεδο. Εδώ είναι τα δύο Champions League, 79-80. Back to back ήταν τα Champions League. Yeah. Εδώ κάθεται ο πρόεδρος, είπες. Γιατί και τηλεόραση. Α, τέλεια, έλα να τηλεόραση. Ναι, για τις αφισβητούμενες φάσεις. Είμαστε στο σημείο που κάθεται ο κύριος Μαρινάκης. Και ο κύριος Καμνινάκης. Έχει μια μεγάλη οθόνη εδώ, ναι, που προφανώς βλέπει το μάτς, φαντάζομαι το μάτς ή άλλο μάτς αν θέλει. Είμαστε στο γήπεδο της Νότιχαμ. Είναι για μένα το πιο μαγικό πράγμα που έχουμε ζήσει σε ταξίδι. Ναι, κοίταξε και μέρα αγώνα Premier League με την Arsenal, Νότιχαμ Forest, ιστορική ομάδα, ναι, ελληνικών σφαιρόντων. Ναι. Δηλαδή όλα είναι μαγικά, ναι, δεν ναι, υπάρχει. Oh, αυτή η τύπησα τι είναι. Ποιοι είναι, γιατί είναι το γήπεδο, τι κάνουμε. Δεν σε κρυφτούμε εδώ. Μη ρίξει κάτι, σε παρακαλώ. Αν γίνεται εδώ, μην μα βγάλει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε στα αποδυτήρια τώρα, παιδιά. Σουρεαλιστικό. Α, έχουν ήδη τα πράγματά τους. Ναι. Οι οθόνες είναι προφανώς για να βλέπουν στο ημίχρονο κάποια πραγματάκια, ναι, δηλαδή να βλέπουν φάσεις ή οτιδήποτε. Μουσική, τηλεόραση. Ναι, για να έρθει να περάσει ένα-δύο ώρα πριν το μάτς. Ναι. Ουσιαστικά, πριν το μάτς. Θυμίζει Μουντιάλ. Ναι, θυμίζει μου. Ναι. Αυτά μου αρέσουν εμένα, τα. Πώς τα λένε? Τα κοντέινερ. Τα ιδέα του Προέδρου ήταν. Αλήθεια. Έλα ρε. Φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας. Είμαστε ξανά εδώ πέρα στο γνώριμο σημείο, στο αγαπημένο μας γήπεδο της Νότιχαμ, για να κάνουμε ακόμα ένα βίντεο. Αυτή τη φορά με τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο. Γεια σου, Οδυσσέα. Γεια σου, παιδιά. Μεγάλη μας χαρά. Θέλαμε να σε κάνουμε από όταν ήσουν στην Μπενφίκα. Ναι, βέβαια. Λέγαμε να έρθουμε στη Λισαβόνα. Αλλά δεν έγινε. Δεν ήρθατε. Δεν σε προλάβαμε. Δεν ήρθατε. Όχι, όταν πήγαμε στο Πόρτο δεν ήταν. Ήταν. Αλλά δεν προλαβαίναμε. Ήταν οι εκλογές μετά και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Βασικά λέγαμε άλλο. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Λέγαμε τον Οδυσσέα τώρα, άσου να στη Λισαβόνα, ξέρω εγώ. Εκεί θα είναι και του χρόνου. Να πάμε του χρόνου. Έτσι είπαμε. Δεν τα υπολογίσαμε. Λέμε θα είμαστε φέτος στο Πόρτο, του χρόνου Λισαβόνα, μια χαρά. Αλλά τελικά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη και ξετυλίξουμε το κουβάρι τη ζωή του Οδυσσέα, έτσι. Θα το ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι. Δεν θα μείνει ατύλιφτο.
επιλεγμένο. Λοιπόν, να πούμε ότι θέλουμε να μας κάνετε όλοι like και subscribe, γιατί έχουμε στόχο να φτάσουμε 200.000 στο YouTube. Εσύ δεν μας έχεις κάνει subscribe. Θα το κάνω. Θα το κάνεις. Μετά και από εδώ. Μετά από εδώ. και στο Instagram και στο TikTok, γιατί και εκεί έχουμε μεγάλους στόχους να επιτύχουμε. Και να πούμε, ευχαριστούμε την Staff Jean. Ναι, Staff Mario, ο οποίος μας δίνει. Μας δίνει σήμερα. Εσύ τι έγινε. Πολύ δυνατό φουτεράκι. Τι φοράς εσύ. Εγώ δεν έχω sponsor. Δυστυχώς τα αγοράζω μόνος μου. Λοιπόν, εκτός από τζιν, που πολλοί την ξέρουν τη Σταύ για τα τζιν και τα οικολογικά πλησίματα που έχει, έχει και φουτεράκια όπως βλέπετε. Φουτεράκια, πολύ δυνατές επιλογές, πολύ ωραία μπουφάντα που τα φοράσαμε. Να τα εκείνη τα μπουφάντα, θες να τα δεις μετά, θα δείξουμε μετά. Που είχε πάρα πολύ κρύο, τα τεστάραμε, είναι πολύ δυνατά. Μπορείτε φυσικά να τα βρίσκετε και στο site τη Σταύ. Σταύπαυλαγκάλερ.com, οπότε όποιο θέλει μπαίνει και βλέπει για να αγοράσει. Λοιπόν, ο Οδυσσέας είναι στο Νότιγχαμ τώρα. Ναι. Premier League. Καταρχάς. Πώς είναι εδώ τα πράγματα, όχι στην ομάδα. Η πρώτη ερώτηση είναι ανθρώπινη. Η ζωή εδώ, πώς είναι για την οικογένειά σου, για σένα, έχουν έρθει, είναι μαζί σου από τώρα, πώς έχεις προσαρμοστεί. Όχι, η οικογένειά μου ήρθε κατευθείαν μαζί μου. Mm. Καλά, υπόγραψα την τελευταία μέρα. Των μεταγραφών, Των μεταγραφών. Την επόμενη μέρα ήρθε. Γυρίσαμε πίσω η γυναίκα μου Λισαβόνα να φτιάξει τα πράγματα. Εγώ πήγα στην Εθνική κατευθείαν. Ah. Είχαμε το match με την Ολλανδία. Και μετά ήταν από την πρώτη στιγμή, ήταν εδώ δίπλα μου και που στηρίζανε. Ναι. Γενικώς η ζωή, σίγουρα διαφορετικά από την Λισαβόνα. Ναι. Ο καιρός, εκεί ήταν μπλε, ο ουρανός, εδώ είναι λίγο γκρι και άσπρο. Και ήλιο δεν έχετε πολύ συχνά, Έχει ήλιο, αλλά έχει πιο πολύ κρύο. Ναι, έχει πολύ περισσότερο. Αλλά η οικογένεια κατευθείαν μαζί. Θυμάμαι ότι για το βίντεο της, όταν ήρθες στο Νότιγχαμ, βγαίνεις με το μωρό στα χέρια από το βαν. Δηλαδή, ήταν κατευθείαν μαζί. Ναι, πετάξαμε μαζί. Φτάσαμε εδώ μαζί. Η μικρή, την πρώτη μέρα που ήρθε στο γήπεδο στον Ταλούς, ο μικρός φωνάζει μπάλα, μόνο σπίτι μπάλα παίζει. Και όποτε μπορούν, είναι δίπλα. Είσαι χρόνια με τη γυναίκα σου? Είμαστε 11 χρόνια μαζί τώρα. Α, 11 χρόνια. Άρα σε γνώρισε ποδοσφαιριστή. Είχες αρχίσει την καριέρα σου. Ήμουνα στη Στουτγκάρδη, Στη Στουτγκάρδη. Οπότε ξέρει ποια είναι η ζωή ενός ποδοσφαιριστή, ξέρει τι θυσίες πρέπει να κάνει και η οικογένεια και γι' αυτό σε ακολουθεί πάντα. Κάτσε, περίμενε. 11 χρόνια. Πέρυσι παντρεύτηκες. Άρα στα 10 χρόνια την παντρεύτηκες. Άργησες λίγο ή. Όχι. Ήταν και COVID πριν. Αλλά όχι, ήμασταν Στουτγκάρδη μαζί. Βασικά Στουτγκάρδη ήταν Στουτγκάρδη Μόναχο. Ναι. Είναι κοντά είναι. Κοντά είναι, ναι. 200 χιλιόμετρα περίπου. Είναι κανένα 2 ώρες με τα μάξια, κάτι τέτοιο. Ναι. Ερώτηση τώρα. Τη γυναίκα, τη σύντροφο, έτσι, τη σύντροφό σου, τη γυναίκα σου, την ρωτάς, πάμε Νότιγχαμ εκεί. Δηλαδή, έχει άποψη. Παίρνει μέρος αποφάσεις. Ναι, σε παίρνει μέρος αποφάσεις. Σίγουρα. Θα έλεγα ότι η γυναίκα μου καταλαβαίνει πάρα πολύ από το κομμάτι τερματοφύλακα. Mm. Γιατί πιστεύω οι περισσότεροι δεν το ξέρουν και τόσο. Πιστεύω ότι η γυναίκα μου πλέον με τα χρόνια, τα παιχνίδια που βλέπει και πώς τα συζητάμε, ότι έχει καλή άποψη. Ναι. Και για μένα, αλλά γενικώς για το παιχνίδι. Σίγουρα όλα τα. Τα συζητάτε. Συζητάμε μαζί. Ναι. Έχεις μια οικογένεια νέα, έτσι, τα παιδιά σου είναι μικρά. Πώς μπορείς έτσι και τα συνδυάζεις και προσωπική ζωή και οικογενειακή ζωή και ποδόσφαιρο? Είναι δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή σε αυτό το επίπεδο να συνδυάσει και οικογένεια και καριέρα? Σίγουρα, άμα πάρεις και μόνο την τελευταία χρονιά που είχαμε 58 μάτς, λείπεις αρκετά από το σπίτι, αλλά τη χαρά που σου δίνουν μετά όταν έρχεσαι σπίτι, ξεχνάς το ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πιο καλό και το πιο ωραίο, μερικές φορές δεν γίνεται, αλλά τις περισσότερες φορές το προσπαθώ, ότι okay, εδώ είμαι τώρα στην προπόνηση ή στον αγώνα, στις αποστολές στην ομάδα και μετά όταν φύγεις από εκεί είναι η οικογένεια. Τα ξεχνάς όλα κομμάτι. Και είσαι focus στην οικογένεια. Ναι. Είπες πριν ότι η γυναίκα σου ξέρει πολλά από τη θέση του τερματοφύλακα και μάλλον καταλαβαίνω και από την ψυχολογία. Το διαχωρίζεις γενικά από τους άλλους ποδοσφαιριστές γιατί είναι και λίγο. Special. Έχει μια περισσότερη μοναξιά. Είτε παίζεις είτε δεν παίζεις. Γιατί όταν παίζεις είσαι πάλι μόνος. Όταν η ομάδα επιτίθεται και όταν δεν παίζεις, περιμένεις αυτή την ευκαιρία για να αποδείξεις και εσύ ότι αξίζει. Σαν τερματοφύλακας γενικά. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι η θέση από τον τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι special. Καταρχάς, φταίς πάντα. Ναι. και
Ναι, πίσω σου δεν, έχει, δεν υπάρχει κανένας. Ναι. Ό,τι λάθος και να κάνεις. Σωστό. Είσαι ο τελευταίος. Γράφει γκολ. Ψυχολογικά και εγώ τον νιούσα πριν από την άποψη του παιχνιδιού μου, γιατί με γνωρίζει εμένα πώς παίζω, τι κάνω, τι κάνω καλά, τι δεν κάνω καλά. Τα συζητάμε κατευθείαν μετά το παιχνίδι, σίγουρα και με τον θείο μου. Απλά αυτά τα συζητώ με άτομα που εμπιστεύομαι ότι θέλουν το καλό μου και θέλουν να μου κάνουν εμένα καλύτερο, γι' αυτό τα συζητώ μαζί τους και το παίρνω και σοβαρά. Την άποψή τους. Την άποψή τους, ναι. Στην θέση αυτή είναι και λίγο. Δεν ελέγχεις το υπόλοιπο παιχνίδι. Δηλαδή, κάνεις ό,τι κάνεις εσύ για αν θα αποκρούσει ή δεν θα αποκρούσει, και είναι δικά σου θέματα αυτά. Αλλά αν χαθούν γκολ, ας πούμε, αν η ομάδα σου δεν βάζει την μπάλα μέσα απλά μια μέρα, ας πούμε, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Είναι κάτι που απλά το παρατηρείς. Ναι. Εκεί ποιο είναι το συνέστημα. Δηλαδή, είναι σε φάση άντρε, παιδιά, βάλτε το ή ξέρω εγώ. Πώς είναι. Πώς είναι απλά να βλέπεις τη ομάδα σου να χάνει ευκαιρίες. Έτσι όπως το είπες. Αντεβάλλετε το. Όχι, σίγουρα ότι είσαι μέσα στο παιχνίδι, γιατί και όταν έχει η ομάδα κάνει attack, προσπαθεί να βάλει goal, εσύ πρέπει να φτιάξεις την άμυνά σου για να μην φάσεις καμιά αντεπίθεση ή κάτι άλλο. Αλλά είσαι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι ότι κάθεσαι εκεί και κοιτάς μόνο παρατηρήσεις το παιχνίδι ή κάτι. Έτσι δεν είναι. Αλλά σίγουρα λες, παιδιά, βάλτε το. Ήσουν πολλά χρόνια στην Πορτογαλία και έπαιξες και top επίπεδο Champions League. Τώρα που ήρθες εδώ, έχεις αντιληφθεί ότι εδώ όντως είναι υψηλότερο το επίπεδο στην Premier League? Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα τα πρωταθλήματα? Ή δεν έχεις δει κάποια διαφορά στο επίπεδο? Στο που έχω να πω ότι η Champions League πάντα παίζει σε ωραία γήπεδα, άλλη χώρα, είναι κάτι φανταστικό. Έχεις ωραία ατμόσφαιρα στα γήπεδα, top players. Σε έχει παίξει όλους, δεν υπάρχουν και οι καλύτεροι. Πιστεύω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι σαν να παίξει Champions League κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, και αυτό που το κάνει λίγο special είναι και. Είναι δυνατό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι soft. Δεν είναι soft, ναι. Έχει διαφορές στο κομμάτι των λεπτομεριών. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι έχει περισσότερη λεπτομέρεια από ένα παιχνίδι με την Ζιλβιθέντε, ξέρω εγώ, την Φαμαλικάο. Είναι πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα. Έχει σε κάθε ομάδα παίκτες μπροστά που έχουν πάρα πολύ ποιότητα, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πιστεύω ότι έχει κάθε ομάδα της Premier League. Γι' αυτό κερδίζουν και ομάδες από κάτω, τις μεγάλες ομάδες ή γίνεται τέτοια. Έχει εκπλήξεις. Αλλά ναι, είναι και στο κομμάτι. Έτσι όπως το είπες ακριβώς, λεπτομέρεια. Mm-hmm. Είναι, άμα κάνεις ένα λάθος. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είδαμε και εμείς στο μάτς που ήρθαμε. Εντάξει, ο συμπαίκτης σου, ο Τέρνερ, έδειξε ένα γκολ που θα μπορούσε να το έχει να μην το έχει φάει. Ας πούμε, αλλά είναι οι στιγμές αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Όχι, γιατί είσαι φίλος μας, είσαι διάτατρος. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, ποιος ξέρει. Μάλλον όχι. Σίγουρα. Ελπίζουμε στην εθνική σίγουρα να μην το φάσει. Αν γίνεται, παρακαλούμε. αλλά είναι και οι στιγμές που. Έχει απέναντί σου ένα πολύ ποιοτικό παίκτη. Έτσι. Όλοι οι παίκτες είναι ποιοτικοί. Ο Ζεσούς ήταν. Ναι. Ο Ζεσούς το κάνει, ας πούμε. Δεν το κάνει σίγουρα, αυτό που είπα και πριν, ότι έχεις σε κάθε ομάδα και μπροστά και πίσω, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Είτε είναι πρώτη, είτε είναι τελευταία. Ναι. Ακριβώς. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Είσαι ένας παίκτης που μέσα από τη δουλειά κατάφερες, έγινες βασικό σε ένα μεγάλο κλαμπ ευρωπαϊκό, την Μπενφίκα, έπαιξε Champions League και πλέον δημιουργεί για σένα ένα κίνητρο. Να γίνεις βασικός και στην Premier League, να πάρεις φανέλα βασικού. Δηλαδή, σ' αρέσει αυτό ή θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι πάλι αρχίζω από την αρχή ενώ είχα φτάσει σε ένα επίπεδο? Πώς το διαχειρίζεσαι μέσα σου? Σίγουρα ξέρω ότι τι έχω κάνει πριν και σίγουρα ήρθα με αυτή την άποψη εδώ πέρα να παίξω περισσότερα ως τώρα. Οπότε έχω παίξει τώρα. Δεν μου έχουν έρθει αρκετές ευκαιρίες ως τώρα. Εγώ ήρθα με την άποψη εδώ πέρα να παίξω κατευθείαν. Αλλά σαν παίχτης και σαν εγωισμός, αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι να δίνω κάθε μέρα τον καλύτερό μου εαυτό στην προπόνηση. Το κάνω, να γίνομαι καλύτερος και σαν παίχτης. Και μαθαίνεις κάθε μέρα κάτι καινούριο. Και έτσι δουλεύω εγώ ή έτσι σκέφτομαι εγώ. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα πιο καλός και σίγουρα θέλω να παίξω. Γι' αυτό τον στόχο ήρθα εδώ πέρα. Πήρες 5 μάτσες από ό,τι βλέπω από Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, αρχές Δεκέμβριο με τον Κούπερ, με τον πρώην προπονητή της Φόρεστ. Μετά αυτός φεύγει. Έρχεται ο Σάντο
στα τέλη Δεκέμβρη. Είναι και μια γλώσσα που την ξέρεις, δηλαδή έχεις ταύτιση μαζί του. Μπορείτε να μιλήσετε και σε δική σας διάλεκτο, σε δική σας γλώσσα. Αλλά με αυτόν δεν έχεις παίξει ακόμα στην Πρέμιερ. Τι συμβαίνει, έχεις μιλήσει, σου έχει πει ο coach πότε θα παίξω, τι γίνεται? Όχι. Ως τώρα με τον coach έχω μιλήσει πιο πολύ small talk, αλλά αυτό ήταν. Δεν μου έχει πει, δεν έχουμε μιλήσει μια σοβαρή κουβέντα, ας το πούμε έτσι. Είναι και ένα κίνητρο να πας με την εθνική στο Euro, έτσι. Σίγουρα πιστεύω ότι για όλους μας, μιλώ και για σας, όχι, αλλά και για όλη την ομάδα και για μένα. Θέλουμε μετά από 10 χρόνια να πάμε την εθνική πάλι σε ένα Euro. Είναι ένα όνειρο. Μετά από 20 χρόνια που πήραμε το Euro. Να το πάρουμε. Εντάξει, γιατί να μην κάνουμε όνειρο? Και τότε έτσι συζητούσαμε. Γιατί όχι. Πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και με μεγάλες ομάδες. Ξέρουμε πού είμαστε, ξέρουμε τι μπορούμε. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα με πολλά ταλέντα και καλούς παίχτες και έμπειρους. Πιστεύω είναι ένα καλό μίξ πλέον στην εθνική ομάδα. Και πολλά παιδιά που παίζουν έξω στο... Ακριβώς αυτό λέω. Νεαροί, ταλέντο, παιδιά με εμπειρία που έχουν δει κάτι και απ' έξω, international football. Είναι το όνειρό μας, από όλους μας, να πάμε στο Euro, στη Γερμανία. Και καλό κλίμα θα έλεγα. Sorry, για πες, ναι. Και για μένα θα ήταν διπλή χαρά να πάω να γυρίσω στη Γερμανία και να παίξω το πρώτο Euro για την Ελλάδα, στη χώρα που γεννήθηκα. Και στη χώρα που έχεις παίξει και στις μικρές εθνικές, να πούμε. Έτσι, δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Υπάρχει καλό κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω στην εθνική και θέλω να μας πεις, γιατί κάνουμε την ερώτηση σε όλα τα παιδιά, να μας πεις λίγο αυτό το μίξ Σιώπη Πασχαλάκη, πώς σας τρελαίνει ή σας δίνει boost ή σας κάνει να περνάτε ωραία. Πιστεύω ότι ναι, γενικώς μπορώ να πω για όλους τους παίχτες, πιστεύω, ότι όποτε έρχονται οι κλήσεις όλοι χαίρονται να πάνε στην εθνική, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω και ο coach, ο κύριος Ποιέτ, έχει φτιάξει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε εμείς πότε είναι προπόνηση, συγκέντρωση, τώρα δουλεύουμε, να είμαστε σοβαροί και μετά να έχουμε την πλάκα που χρειάζεσαι για να δέσεις σαν ομάδα. Και πιστεύω έχουμε πάρα πολύ καλό μίξ σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, Σιώπης Πασχαλάκης. Σε έχετε γνωρίσει. Είναι μια κατηγορία μόνη τους, Τρελή χαρά. Προμερά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Χρειάζονται και αυτά. Σίγουρα. Σίγουρα. Γελάμε πάρα πολύ. Έχεις καμιά ιστορία έτσι να μας θυμίσεις που σου έχει μείνει, κάτι το οποίο ήταν αστείο, κάτι το οποίο σου έκανε να γελάσετε? Κάθε μέρα γελάμε. Όχι, πιστεύω ότι και τα τραγούδια που λέμε δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά όποτε γίνεται κάτι. Ή καινούριος παίχτης τραγουδάει. Α, όποτε έρχεται ένας καινούριος παίχτης και αυτά. Δεν τα βγάζουμε βίντεο. Δεν τα βγάζετε, όχι, μόνο δικές. Είναι, μόνο για μας. Έτσι πρέπει. Αλλά και εκεί με τον Σιώπη, μετά ανέβαινε και ο Σιώπης, τραγουδάει και αυτός. Πασχαλάκης το ίδιο, ναι, σίγουρα. Πασχαλάκης τραγουδάει και στις κάμερες, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, γάμο και στο σου... γάμο μου έχει τραγουδήσει, ναι, μου τραγουδήσαμε μαζί. Ποιο τραγουδί είπε, θα το βρούμε να το βάλουμε. Α, πολλά είπε. Πολλά είπαμε. Είναι φίλος σου, Δηλαδή είστε κολλητοί. Πηγαίνετε μαζί διακοπές. Είναι ωραίο αυτό. Είναι γιατί είναι και σπάνιο. Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει ένας συναγωνισμός. Δεν θα πω ανταγωνισμός, αλλά είναι ένας συναγωνισμός για τη θέση. Αλλά είστε φίλοι, είστε κολλητοί. Σίγουρα. Είναι εθνική καταρχάς. Και πιστεύω έχουμε όλοι το ίδιο πλάνο. Τι πρέπει να πετύχουμε. Αυτό με τα γκρουπάκια πλέον στην εθνική δεν υπάρχει σε εμάς. Δεν έχουμε γκρουπ να κάθονται. Ναι. Είναι όλα μίξ. Όλοι μαζί. Καθένας ξέρει τον άλλον πλέον και είμαστε πάρα πολύ καλά. Και σίγουρα με τον Πασχαλάκη. Γιατί να μην είσαι καλά και με έναν άλλον τερματοφύλακα. Στις διακοπές μιλάτε καθόλου για μπάλα ή μιλάτε για άσχετα πράγματα? Για όλα. Για όλα. Για όλα. Πού είσαι καλύτερος από τον Πασχαλάκη και πού είναι καλύτερος ο Αλέξανδρος από σένα? Ωραία άσκηση. Θα ήθελες να έχεις τον Πασχαλάκη, δηλαδή. Το μαλλί. Το μαλλί. Όχι, σίγουρα και ο Πασχαλάκης έχει την power, τη δύναμή του στο τέτα τέτ και αυτά. Πολύ καλός τερματοφύλακας, πολύ καλός φίλος.
Το γκολ που μας έχει πει ότι δεν έβγαινε με τίποτα είναι του Παγιέτ στο Marseille Pauk. Αν το θυμάσαι, Marseille Pauk βάζει ο Παγιέ ένα γκολ απευθείας. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία πάει παράθυρο. Από κόρνερ, δεν είναι. Από κόρνερ και απευθείας. Α, ναι, προς τα πίσω και την πήρε με μία. Την πήρε έτσι και έφυγε παράθυρο. Είχε άτομα μπροστά, λέει. Είχε και άτομα μπροστά, λέει αυτό με δύο τροματοφύλακες, λέει δεν έβγαινε. Εσύ συμφωνείς αυτό, δηλαδή όντως αυτό δεν έβγαινε ή εσύ μπορεί να το βγάζεις. Όχι, μερικά γκολ δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Μερικά γκολ είναι να μπουν, αλλιώς θα έλεγε, θα ήταν και κάθε παιχνίδι 0-0 και δεν θα ερχόταν κανένας στο γήπεδο. Αυτά. Αυτό τώρα που λες τώρα είναι μια ωραία συζήτηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ένας παίκτης που συμμετέχει στο ποδόσφαιρο θέλοντας να αποτρέψει την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, δηλαδή τον γκολ. Είσαι αυτός που θέλεις να το αποτρέψει αυτό το πράγμα, να μην γίνει. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Δηλαδή, άμα είσαι καλό σε όλα και τα βγάζει όλα, φεύγει ο φίλατος και λέει: Πώ, δεν είδαμε καθόλου γκολ. Εκτός αν είναι δικό σου. Δικό σου. Δεν μπορεί να πει και ζητήσει. Ναι. Όχι, πιστεύω ότι αυτό είναι το ωραίο του τερματοφύλακα. Μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως και ο striker. Σωστό. Να κάνει τη διαφορά με τον γκολ. Πιστεύω ότι κάθε τερματοφύλακα πάει με το στόχο μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή πριν το ματ να κρατήσει το 0. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν το καταφέρνεις πάντα. Αυτό που έχω και εγώ σαν άτομο είναι ότι okay, θα τα δω τα γκολ, θα δω τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, θα τα βάλω κάτω, θα τα συζητήσω και μετά προσπαθώ να τα κάνω καλύτερα. Ναι, θα δεις το παιχνίδι. Μια που είπαμε για εθνική, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον προπονητή για το αν πρέπει να μείνει, αν θα μείνει, τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει η ομάδα με το καλό περάσει το Euro με αυτόν. Δημιουργεί έτσι λίγο αναστάτωση σε εσάς μέσα όλη αυτή η φήμη για το τι συμβαίνει με τους βοηθούς του, με τον ίδιο, τις δηλώσεις που κάνει. Είστε συγκεντρωμένοι στο στόχο και δεν σας αγγίζει τίποτα? Όχι, πιστεύω ότι εμείς οι παίκτες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πλέον τον προπονητή και ξέρουμε ότι είναι 100% πίσω μας και έχει τον ίδιο στόχο να πάμε στο Euro. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι έκανε φανταστική δουλειά. Και τα μάτς, ας πάρουμε τις μεγαλύτερες δύο ομάδες τώρα με την Ολλανδία και τη Γαλλία. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά και είναι και η δουλειά του προπονητή. Ναι. Άρα σίγουρα. Ουσιαστικά με αυτά που λες αντιλαμβάνομαι ότι εσείς τον θέλετε τον προπονητή να συνεχίσει. Και προφανώς είναι και λίγο... Σίγουρα, θα μπορούσα να πω για όλους τους παίκτες, ναι. Α, φαντάσου, δηλαδή μπορείς να το πεις αυτό ακόμα και για όλους. Είναι και λίγο περίεργο να πάμε στο Euro με άλλο. Και να μην είναι αυτός. Δεν θα είναι λίγο περίεργο? Σίγουρα. Σίγουρα. Και για μας. Ναι, και για εσάς. Βασικά για εσάς. Όλο αυτό το χρόνο, τις χρονιές που κάναμε μαζί μέσω Nations League, με τα φιλικά και τώρα το qualification, πιστεύω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και αρχίζει και ανεβαίνει η εθνική πάλι. Τα πάει πάρα πολύ καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε. Μιας και είμαστε τώρα στην εθνική, τώρα θα μας πεις ακριβώς τι λέει ο Φάνης εκεί στην ιστορία με το Φέχορ, δηλαδή στο πέναλτι. κάτι διάβασα ότι κάτι για Κάμπιο φώναζε. Αλλαγή είναι, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Κάμπιο είναι, σου έχει πει να πέσεις αλλού και σου λέει άλλαξε. Για να κοροϊδέψετε τον αντίπαλο είναι... Θα το πω έτσι. Ήταν μεταξύ Φάνη και εμένα κάτι. Α, είναι ένας κώδικας που έχετε. Όχι, όχι. Το ξέρουμε το Φάνη, τον έχουμε κάνει και συνέντευξη. Ξέρουμε τα αστεία που κάνει και το πώς προσπαθεί να περάσει πράγματα. Ουσιαστικά στο πέναλτι τι γίνεται? Πρέπει να ξεγελάσει τον εκτελεστή. Ακριβώς. Σίγουρα ξέρει ότι βλέπουμε εμείς τα πέναλτι του. Σίγουρα έχουμε κι εμείς μία γωνία. Που ξέρουμε ότι θα εκτελεί αυτός, ναι. Ακριβώς. Και σίγουρα νιώθεις και κάτι μέσα στον αγώνα που μπορεί να αλλάξει τη μεριά ή να είναι ακριβώς αυτό το feeling που λες: okay, θα πάει στην ίδια μεριά που διαλέξαμε. Το καλό με τον Φάνη είναι ότι βλέπουμε τα πέναλτι και δεν σου λέει πού να πέσεις. Είναι η δικιά σου άποψη. Γιατί ήταν τερματοφύλακας, το έχει ζήσει και είναι κάτι που συμφωνώ μαζί του. Και το ένστικτο, δηλαδή να αφήσει το τερματοφύλακα. Είναι και το ένστικτο, γιατί να διαλέξει τώρα μία μέρα πριν που θα βαρέσει ο παίχτης την επόμενη μέρα και νιώθεις μετά κάτι άλλο στον αγώνα, πας με το feeling. Εμείς είπαμε τα δικά μας εκεί να τον μπερδέψουμε λίγο. Θα τα κρατήσω για μένα και τον Φάνη. Αλλά πέτυχε. Όντως, το μπερδέψατε. Είχε και το μπουκάλι με τις σημειώσεις, έτσι. Αν είδαμε καλά, ας πούμε. Εκεί προφανώς σου λέει ότι αν το εκτελέσει αυτός, εκεί. Αν το εκτελέσει εκείνος, εκεί. Για κάθε παίκτη, κάπως έτσι πάει. Ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποιος θα εκτελέσει. Δηλαδή, το βλέπεις τελευταία στιγμή. Ναι.
Έχεις πιο πολλούς παίχτες πάνω σε αυτό το μπουκάλι. Ναι, σε επιλογές. 5-6, ναι. Στον αγώνα με τη Γαλλία, εκτός έδρας, ήταν και ένα παιχνίδι που στο τέλος, ας πούμε, χάσαμε την ισοπαλία. Πώς το έζησες? Χάσαμε από δύο πέναλτι. Από δύο πέναλτι. Με την Ολλανδία και με την Ισπανία. Ναι. Και ήταν δύο πέναλτι σε δύο. Εννοώ δύο πέναλτι σε ένα μάτς. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, στον αγώνα με τη Γαλλία, η Γαλλία ήταν λίγο καταιγιστική σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή είχε λίγο κατηφόρα το γήπεδο. Πώς ζεις εκεί πέρα με αυτούς τους παιχταράδες, με Μπαπέ, και μια εθνική που έχει πάει. Ήταν έτοιμη να πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή πήγε στο τελικό, μέχρι το τέλος. Σίγουρα το ξέρουμε και εμείς, σαν παίχτες, ότι ήταν στον τελικό του Μουντιάλ. Και τους παίχτες που έχει μέσα. Τώρα ρωτάς μόνο για μένα ή γενικώς? Γενικώς. Πώς το έβλεπα εγώ? Εσύ πώς το έβλεπες, ναι. Έχω και παίξει και με τον Εμπαπέ αυτήν τη χρονιά στο Champions League και με άλλους παίχτες. Ξέραμε ότι πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να δώσουμε 120% για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, με μεγάλη ποιότητα. Και πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να πετύχουμε κάτι. Αυτός ήταν ο στόχος. Έτσι μπήκαμε και στον αγώνα. Ξέρεις, Εμπαπέ, γρήγορος. Πιάνε το Εμπαπέ. Δεν πιάνεται, όχι. Όχι, δεν πιάνεται. Πάρα πολύ γρήγορος. Ναι. Οδυσσέα, σε αυτά τα παιχνίδια, με τα που έρχονται το Μάρτιο, είναι αποτυχία αν η Ελλάδα δεν πάει στο Euro? Και βάσει αντιπάλων. Και βάσει αντιπάλων. Λέμε, επειδή είναι πιο αδύναμη σε σχέση με τη Γαλλία, Ολλανδία. Σίγουρα. Αυτό που θα έλεγα τώρα ήταν ότι το πρόβλημα μας πριν ήταν πάντα ότι με τις μεγάλες ομάδες πετυχαίναμε ένα καλό σκορ και μετά με τις μικρές ουσιαστικά ομάδες ερχόταν ένα αποτέλεσμα 1-1 ή χάναμε. Και πιστεύω τα τελευταία δύο χρόνια τα πάμε πάρα πολύ καλά. Παίζουμε με ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς σε FIFA ranking, που τους κερδίζουμε, παίζουμε καλά και ό,τι είναι παραπάνω, τώρα Ολλανδία, Γαλλία, βγάλαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Θα έλεγα ναι, γιατί όλοι μας θέλουμε να πάμε στο Euro, με όλο το respect, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια καλύτερη ομάδα από αυτές. Αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο όπως μπήκαμε με τη Γαλλία, όπως μπήκαμε σε όλα τα μάτς στο qualification. Γιατί άμα πέσουμε από εκεί, δεν μας κάνει καλό. Άρα πρέπει να μπεις μέσα 100% και να το πάρεις το παιχνίδι στα σοβαρά, γιατί θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο μάτς. Σηκώνει mind game κάποιος από αυτούς τους παιχταράδες? Δηλαδή, κάπως να αφαιρέσει την προσοχή, να τον μπερδέψεις σε κάποιο πέναλτι, γενικά, ας πούμε, να του μιλήσεις. Ο Μπαπέ, ο Μέση, τους έχεις παίξει όλους αυτούς. Σηκώνουν τέτοια πράγματα ή είναι τόσο focus? Σίγουρα, εγώ κοιτάω πάντα όταν με κοιτάει. Εγώ θέλω στα πέναλτι να με περιμένει ο παίχτης. Να μην περιμένω εγώ τον παίχτη. Σε περιμένει, ναι. Π.χ. βάζει την μπάλα, στείνεται και εγώ είμαι ακόμα. Πίνω νερό, κάνω κάτι αναλόγως που θα είναι. Να με περιμένει αυτός, να μην τον περιμένω εγώ. Okay. Να εκτελεί το πέναλτι. Ναι, 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 κατάλαβα. Σίγουρα είναι mind game. Υπάρχουν δηλαδή tricks. Έχεις κάνει ποτέ trash talking στο αυτό που τον εκτελεστεί, δηλαδή να του πεις θα το χάσεις, ξέρω εγώ, το έχεις χάσει? Όχι, θα το χάσει, το έχεις χάσει, δεν έχω πει. Έχω πει ότι π.χ. ξέρω που θα το βαρέσεις. Α, ναι. Κάτι τέτοιο, αλλά ότι θα το έχεις χάσει, θα το χάσεις ή κάτι άλλο, όχι. Και πήγε καλά, δηλαδή τον επηρέασες ή? Έπεσα στη σωστή γωνία, αλλά δυστυχώς μπήκε μπάλα μέσα. Τώρα, πες μας, απάντησε μας αυτήν την ερώτηση από την πλευρά του τερματοφύλακα. Υπάρχει κακό πέναλτι από τη στιγμή που μπαίνει μπάλα μέσα? Όχι. Όχι. Αυτός είναι και ο στόχος, να μπει. Άρα, δεν υπάρχει δηλαδή και, αν το πιάσεις, δεν υπάρχει και καλό πέναλτι. Δηλαδή, μπορεί να έχει εκτελεστεί καλά, εσύ να το πιάσεις. Όχι, μετά είναι καλή επέμβαση. Α, οκ! Κάτι για μας. Δηλαδή, οι τραυματοφύλακες θα πάρουν τίποτα και τα δικά σου, και τα δικά μου και τα ρολό δικά μου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε και να μιλήσουμε λίγο για την αρχή της καριέρας του Οδυσσέα, να πούμε ότι μαζί μας ο Οδυσσέα είναι και το CMP Sports, το οποίο είναι το πρώτο μονοθεματικό ΙΕΚ στην Ελλάδα που ασχολείται με αθλητικά. Δηλαδή, πας εκεί, αν θες να σπουδάσεις,
και μπορείς να σπουδάσεις προπονητική ποδοσφαίρου, μπάσκετ, να γίνεις personal trainer και φυσικά και αθλητική δημοσιογραφία. Στην προπονητική ποδοσφαίρου διευθυντή σπουδών είναι ο Στέλιος Γιανακόπουλος. Βέβαια. Να πούμε. Και στην δημοσιογραφία ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος. Έτσι, είναι από τις σχολές που μπορείτε να πάτε μόνο για αθλητικό περιεχόμενο, έτσι, μονοθεματικό, αθλητικό, η XMP Sports. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς. Και ωραίες εγκαταστάσεις, έτσι, σύγχρονα, σύγχρονα. Και για οτιδήποτε παραπάνω μπορείτε να πάτε στο Instagram, να απευθυνθείτε στο Instagram του CMP Sports και να δείτε και εκεί τις ωραίες λεπτομέρειες. Και στο site, και αν θέλετε να σπουδάσετε, να στείλετε για περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Κριστιάνο και του λέω «Γεια σου Κριστιάνο, Ολυμπιακάρα μου», και μου κάνει έτσι. Αυτό τι σημαίνει. I'm French, proud to be. But when you arrive, you're being told to fit in. Which is for me very different to belonging. And I believe that as long as countries do not deal with what happened with their history, they're gonna hide. And Lilian was talking about fear. They also have that fear of opening those books, the real books, and the real history to find out what happened. So obviously when they see diversity, they also have that fear that Lilian has. When you stop playing, sometimes your color come back. It does come back pretty quick, pretty quick. For various reasons that we heard before. So hopefully, for any community, we can one day control also the narrative and be all of us around a table to talk about how we can go forward. Have you detected this incidents of racism on Greek football? I think we have some, not only in Greece, but everywhere in Europe. Mr. Garbe, do you think that there have been steps forward regarding racism and discrimination in football? No, but at least to act as a human being, trying to eradicate this kind of violence in football, in our environment. But I think that here today, there is a reflection, a conversation, and sharing experiences, knowledges, researches, how we can handle the situation. Πόσο χρόνο πήγες στην Γερμανία, πώς έγινε με τους γονείς? Εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκες. Α, οκ. Απλώς καταγωγή από Κοζάνη. Να. Στην Γερμανία... Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, βέβαια. Στη Γερμανία καθώς μεγάλωνες, προφανώς είσαι τερματοφύλακας, ο αδερφός σου παίζει ήδη ποδόσφαιρο, είναι μεγαλύτερος από σένα. Ο αδερφός σου εξτρέμ, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, τεχνίτης, γρήγορος. Δεν επηρεάζεσαι από τον αδερφό σου όμως. Εσύ θες τερματοφύλακας. Από νωρίς. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή. Όχι. Πώς έγινε αυτό, σου κάναν δώρο γάντια, πώς. Όχι, ο Παναγιώτης με έβαζε μπροστά στο καλοριφέρι και βαρούσε. Και ήμουν στο τέρμα. Όχι, εγώ πάντα ήμουν στο τέρμα. Αυτή ήταν τώρα αληθινή ιστορία. Στο σπίτι ο Παναγιώτης βαρούσε την μπάλα. Εγώ προσπαθούσα να την πιάσω και κάπως έτσι έγινε. Άρα ο αδερφός σου θα μπορούσε να ήταν τερματοφύλακας. Όχι, να αφού ήθελα να παίξει έξω. Ήθελα να παίξει μέσα. Εσύ θα μπορούσε να παίξει μέσα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχεις κάνει ποτέ. Όχι, πάντα τέρμα. Ποτέ δεν έπαιξες μέσα. Πάντα ούτε τέρμα. Σε διπλά για πλάκα έτσι να μπεις να κάνεις. Σίγουρα. Ναι. Τι θες θα σου άρεσε να παίζεις δηλαδή. Σεντρφόρ. Τα παστελώνεις δηλαδή, τα βάζεις έτσι. Ξέρω πώς πέφτει ο τερματοφυλάκας. Ω, σωστό. Τα ξέρεις από μέσα. Σωστό. Όχι, αλλά ήμουνα πάντα στο τέρμα. Πότε αντιλήθησες ότι είσαι καλός? Κάπα 7, κάπα 8, πάντα τέρμα. Σουτγκάρδη κατευθείαν, δηλαδή σε πάνε οι γονείς κατευθείαν, σε γράφουν εκεί και πότε... Ήμασταν σε μια περιοχή της Σουτγκάρδης, στο VfL Wang, εκεί ξεκίνησα και μετά κάναμε ένα φιλικό με την Σουτγκάρδη, ήταν μέσα. Indoor. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο δηλαδή ήσουν? Under 7 ή under 8 στη Στουτγκάρδη. Νομίζω under 7. Και 10 δεν ήσουν δηλαδή. Μικρός. Όχι, πολύ. Μικρός. Ναι. Και ήμουν στο τέρμα και μετά από αυτό το φιλικό με ζήτησαν και πήγα στην Στουτγκάρδη. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά προφανώς να σε βλέπουν και από τις εθνικές ομάδες. Η Γερμανία είναι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Είναι από τις καλές χώρες. Νομίζω Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία. Πολύ καλές μικρές εθνικές. Οπότε έχουν μάτια παντού. Παίζεις σχεδόν σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας.
φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι πιο πολύ Γερμανός από ποδοσφαιρικά, έτσι, ποδοσφαιρικά, από ότι Έλληνας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, στη Γερμανία ήταν νομίζω η πρώτη κλίση, ήταν under 15 και ήταν μεγάλο κομμάτι να παίξει για την περιοχή της Στουτκάρδη πρώτα. Οι καλύτεροι παίχτες ήταν από διαφορετικές ομάδες, γινόταν μετά μία ομάδα και παίζαμε μετά μεταξύ σε όλη την Γερμανία, έτσι. Mm-hmm. Και μετά αυτή από την Εθνική Γερμανίας, under 15, διάλεγαν τους καλύτερους παίχτες, διάλεγαν τους καλύτερους 40. Είχε ένα κάμπ εκεί, μετά 30, κόβανε και μετά ήμασταν 20. Γινόταν έτσι. Σίγουρα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που ήμουν εκεί μέσα και έπαιξα για όλες τις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, αλλά η καρδιά και το feeling και για τους γονείς μου και για τους παππούδες μου ήταν πάντα να παίξω για την Εθνική Ελλάδα. Είχες πολύ μεγάλους συμπαίχτες στην Εθνική, δηλαδή με κάποιους Γερμανούς ήσουν. Τερματοφύλακες τότε ποιοι ήταν που αντεγωνιζόσουν? Έκανε κάποιος καριέρα τότε που ήσουν στις μικρές εθνικές? Σίγουρα, τώρα ένας είναι στην Σάλκε πλέον, μετά K21, okay, εκεί ήμασταν, under 21, ήμασταν πολλά σπέκ, είναι τώρα, θα σε γελάσω, είχε πάει, ήταν στην Λιό. Νομίζω ότι αυτός, επειδή τα έβλεπα λίγο χθες, αυτός έπαιξε και στο τελικό, σε όλο το τουρνουά τότε, με την Ισπανία. Ναι, ναι, ναι. Το ευρωπαϊκό, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία το ευρωπαϊκό. Δηλαδή έχει πάρει ευρωπαϊκό ήδη. Δηλαδή είναι. Το ξανακάνω. Λοιπόν, ήσουν και με Γκορέτσκα. Γκορέτσκα, Ζανέ. Γκνάμπρι. Κίμιχ. Τον Βέρνερ. Βέρνερ. Τον είχα και στην Στουτκάρδη. Και τον Γκνάμπρι και τον Κίμιχ. Ήμασταν στην Στουτκάρδη μαζί, στις εθνικές. Στην αρχή όχι, γιατί είναι ένα χρόνο μικρότερη από μένα, αλλά μετά στις Under 21 ήμασταν μαζί. Τι παιδιά είναι αυτοί, δηλαδή πες μας ο Κίμιχ, ο Γκνάμπρι, τι παιδιά είναι αυτά? Είναι, από την αρχή καταλάβαινες ότι πάνε για πολύ top, φαινότανε? Ναι, ήμασταν στις ακαδημίες και παίζαμε μετά πάντα στις ένα χρόνο, δύο χρόνο πιο μεγάλες. Στους πιο μεγάλους. Εγώ έχω κάνει και μάτς με τον αδερφό μου μαζί. Στην Under 19 και εγώ ήμουν Under 17 νομίζω. Φαινόταν. Ο Κίμιχ είχε φύγει μετά για Λειψία. Δεν είχε παίξει για την Στουτκάρδη. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν είχε παίξει για την δεύτερη ομάδα ή όχι. Αλλά φαινόταν ότι έχουν. Ο Σερς έφυγε πάρα πολύ νωρίς για Αγγλία. Έχει πάει στην Arsenal. Μετά ήταν δανεικός, αυτά. Γύρισε πάλι η Γερμανία. Μέσω Hoffenheim πήγε στην Bayern. Ήταν στον πήρε, νομίζω, η Bayern. Τον είχε δώσει ιδανικό και τον πήραν πίσω. Αλλά έβλεπες, ναι, ποιότητα. Να. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ σημαντικό για σένα ότι έβαλες εκεί τις βάσεις, σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το ποδόσφαιρο, για να αναπτυχθείς και για να γίνεις ο άνθρωπος που έχεις γίνει και έχεις ακόμα εξέλιξη. Πώς αποφάσισες? Εντάξει, η ιστορία της μεταγραφής είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, μπορείς να μας την πεις και εσύ, γιατί ο Παναθηναϊκός παίρνει τον αδερφό σου και ουσιαστικά εσύ έρχεσαι. Σαν μία, πώς να το πω... Θέλω να ακούσω. μια σφίνα, θα πω. Μια σφίνα, δηλαδή την ώρα που υπογράφει ο αδερφός, λέει ο μάνατζερ, έχουμε και τον αδερφό του Παναγιώτη που παίζει τερματοφύλακα, τον θέλετε να το δείτε και αυτόν. Κάπως έτσι δεν έγινε? Άμα θες, μπορείς να μας το πεις εσύ. Ναι. Ναι, ήταν ο Παναγιώτης στον Παναθηναϊκό και ήθελα κι εγώ να κάνω το επόμενο βήμα, να είμαι σε άλλη χώρα. Ναι. Αλλά σε άλλη χώρα που γνωρίζεις την γλώσσα, ναι, έχεις και τον αδερφό σου εκεί και πιστεύω ότι βγήκε πάρα πολύ καλά και ήταν καλό και για μένα. Αλλά και να φύγεις από την περιοχή που ήσουν τόσα χρόνια, με τους φίλους, στην ομάδα. Να φύγεις από αυτό το wellness. Ναι. Το περιβάλλον, ναι. Περιβάλλον. Να αλλάξεις παραστάσεις. Να πας κάπου αλλού, να μένεις μόνος σου πρώτη φορά, γιατί πριν ήμουν στους γονείς μου. Να μεγαλώσεις, ναι. Σωστά. Σε βοήθησε ο Παναθηναϊκός? Σίγουρα. Πάρα πολύ. Ας το πω στα αγγλικά, γιατί μου έρχεται η λέξη. Από παιδί έγινε άνδρας. Στα ελληνικά, από παιδί έγινε άνδρας. Πώς λέγεται. Αυτό ακριβώς, ναι. Και πιστεύω. Ορίμασες. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησα να παίζω στο πρωτάθλημα. Έχει τα ντέρμπις.
μαθαίνεις και βοήθησε να πάω μετά να κάνω τη μεταγραφή στην Μπενφίκα. Αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή όταν πρωτοπάς, υπάρχει στο Παναθηναϊκό ένας από τους τερματοφύλακες που είχαν μείνει στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια, ο Κοτσόλης. Πας δηλαδή και βλέπεις τον Στέφανο τον Κοτσόλη, ο οποίος είναι, θα πω, ένας από τους πιο έμπειρους τερματοφύλακες και είχε μείνει και στο Παναθηναϊκό. Τι σου έδωσε ο Στέφανος όταν πρωτοπήγες εκεί, πώς σε βοήθησε να αγκλιματιστείς? Βοήθησε πάρα πολύ. Λεπτομέρειες πιο πολύ. Ναι. Πώς να κάνεις τα βήματα, πώς να κουνιέσαι, πώς να, να μην γλιστρήσεις. Ήταν λεπτομέρειες καλές που μπορεί να μην τις σκεφτόσουν και να λες: OK, έτσι είναι. Πήγαινε σπίτι, σκεφτόσουν: OK, θα το δοκιμάσω στην προπόνηση να κάνω αυτό το βήμα ή να γυρίσω έτσι. Πιστεύω ότι εγώ γενικώς με όλους τους τερματοφύλακες που ήμουνα και στον Παναθηναϊκό, με τον Λουκ Στιλ, με τα. Είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Αυτό που έχω να πω και πιστεύω είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι ότι μετά που ξεκίνησα να παίζω, ήρθε ο Λουκ Στιλ σε μένα και μου μιλήσε και μου λέει: Εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω να γίνεις ακόμα πιο καλός. Και γι' αυτό για μένα ήταν κάτι. Wow. Δεν σε έβλεπε ανταγωνιστικά, σε έβλεπε. Ναι, να σε βοηθήσω. Μου λέει: Είσαι πάρα πολύ καλό σε αυτό και αυτό και αυτό κομμάτι. Εγώ θα είμαι εδώ στις προπονήσεις. Άμα βλέπω κάτι, να σε βοηθάω. Δεν το πήρε. Φοβήθηκε για τη θέση του, ναι. Δεν φοβήθηκε για τη θέση του. Είχα ξεκινήσει να παίζω. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο είναι λίγο περίεργα τα χρόνια του. Είσαι, νομίζω, η μία από τις 9 μεταγραφές. Έχει μείνει στην ιστορία εκείνη η μεταγραφική περίοδο του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει 9 μεταγραφές. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στον Παναθηναϊκό. Είναι εκείνη η τρέλα που έχει πιάσει στο Στραματσόνι, που έχει πάρει 9 παίκτες. Έχει ουσιαστικά αλλάζει όλη την ομάδα. Πώς θυμάσαι την περιραίωση ατμόσφαιρα, δηλαδή το πώς ήταν γύρω από την ομάδα όλη, γιατί είναι άσχημα. Σε εισαγωγικά άσχημα χρόνια του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο κ. Λαφούζος έχει τραβήξει την πρίζα που λέγαμε τότε. Δεν είναι, οικονομικά υπήρχαν κάποια ζητήματα. Εσύ πώς θα έχει στο μυαλό σου? Πιστεύω ότι. Μέσα στα αποδυτήρια ήταν πάντα ωραία και γελούσαμε. Είχαν έρθει και οι μεγάλοι παίχτες. Πολλά ονόματα σίγουρα καινούργοι, αλλά και εγώ ήμουν ένας από τους καινούριους που ήρθα. Και καλά, είχα την βοήθεια. Ο Παναγιώτης ήταν 3 εβδομάδες πριν εκεί και ξέρεις, τον αδερφό σου μες στην ομάδα ήταν σίγουρα κάτι που βοήθησε για την αρχή. Αλλά όχι στον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι μια μέρα που είχαμε άσχημο κλίμα ή κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πήγες από ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Πήγες από την Bundesliga στο ελληνικό. Δηλαδή, αντιλήφθηκες γρήγορα τις αλλαγές. Ναι. Δεν σε πείραζε έτσι αυτό? Όχι. Εγώ ήρθα με το στόχο στον Παναθηναϊκό να παίξω σε μια τεράστια ομάδα. Ναι, σωστό. Με όλη αυτή την ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός. Και με όλο τον πλάνο έτσι πως έγινε, έτσι μου τα είχαν και πει. Είχα έρθει τον Γενάρη, έπαιξα μετά 2 παιχνίδια και έγινα βασικός τον Νοέμβρη. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή. Την επόμενη χρονιά. Και αυτός ήταν και ο στόχος. Και πιστεύω εμένα ο Παναθηναϊκός με βοήθησε πάρα πολύ να κάνω πράγματα, τα ντέρμπις. Εκεί που δεν έπαιζα, πήγαινα στην ελεύθερη μέρα, πήγαινα στις προπονήσεις. Έκανα παραπάνω. Εξελίχθηκες δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Έγινες καλύτερος τερματοφύλακας. Με Μαρίνο Ζουνίδη, ναι. Ουσιαστικά. Έτσι, με τον Μαρίνο Ζουνίδη γίνεσαι βασικός. Την επόμενη χρονιά. Ναι. Ήταν με τον Στραματσόνι, νομίζω, το παιχνίδι μέσα στον Πανιόνιο. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι αν ήταν μετά άλλο ένα με τον Στραματσόνι και μετά είχε έρθει ο. Ναι. Ο Ζουνίδη σε πιστεύει όμως πραγματικά, δηλαδή και σε βάζει να γίνεις βασικός. Οπότε φαντάζομαι ότι και γι' αυτόν οι σκέψεις σου είναι. Έχεις πολύ θετικά συναισθήματα για τον κύριο Ζουνίδη. Σίγουρα, ναι. Ήταν εκεί και για τον προπονητή τερματοφυλάκων. Σε εκείνο το περίοδο ήταν ο Μαρίνο Γκαλίνοβιτς. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Και οι προπονήσεις, αλλά και οι συζητήσεις που είχαμε. Ναι. Είχε περάσει και αυτό στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εμπειρία και όλα, βοήθησε πάρα πολύ. Τι πήγαινε στραβά αγωνιστικά όμως στον Παναθηναϊκό? Είναι η χρονιά που δεν πετυχαίνει πολλά πράγματα. Έχει και νομίζω κακή παρουσία στην Ευρώπη. Έχει γίνει εκείνη η γκέλα το καλοκαίρι που δημιουργεί και τα οικονομικά ζητήματα που λέγανε τότε με τον αποκλεισμό. Τι πήγε στραβά και τι καταλάβαινες εσύ? Εγώ νομίζω με το που έπαιξα ήμασταν στα playoff games. Mm-hmm. Είχαμε βγει δεύτερη, πιστεύω.
πιστεύω η ομάδα είχε τα είχε βρει μετά με τον κύριο Ζουνίδη και παίζαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο στα παιχνίδια. Σίγουρα μετά είχε γίνει και αυτό το match με τον ΠΑΟΚ που μας τραβήξαν βαθμούς. Σίγουρα δεν ήταν και το καλύτερο για μας, γιατί ήταν τα playoff games, νομίζω, για τη δεύτερη θέση. Το περιστατικό με τον Ιβίτς, λέμε. Ναι, ακριβώς, ναι. Που δεν είναι ωραίες εικόνες, δεν θες να τις βλέπεις. Αλλά ναι, εγώ αυτό, άμα σκέφτομαι πίσω τον Παναθηναϊκό, έχω μόνο ωραίες και ευχάριστες στιγμές, αναμνήσεις. Και μετά ήρθε ο Δόνης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τον προλαβαίνω. Δεν τον προλαβαίνεις καθόλου. Όχι. Άρα είχες μόνο Ζουνίδη και Σταματσόνη. Μάιο φεύγει, ουσιαστικά, νομίζω. Είχα φύγει το Μάιο, ναι. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω έχω διαβάσει ότι έχεις πει ότι ουσιαστικά ήταν μια παράκαμψη, έχεις πει. Δηλαδή, ένα σκαλοπάτι, ότι εσύ ήθελες να πας προφανώς πολύ ψηλά, Μπενφίκα και όπως έκανες, η Premier League τώρα, και ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι σαν να μην το υπολόγιζες, ότι θα πρέπει να πάω στην Ελλάδα για να φανώ, ενώ ήμουν στη Γερμανία. Σίγουρα, αλλά έτσι πως έγιναν τα πράγματα και άμα σκέφτομαι την καριέρα μου πίσω, ήταν το καλύτερο βήμα που έκανα. Πριν ξεκινήσουμε για την Μπενφίκα και για την Πορτογαλία, να μας πεις λίγο περισσότερα τι άνθρωπος ήταν ο Στραματσόνη. Γιατί περισσότεροι λέγανε ότι τέριαζε να είναι τεχνικός διευθυντής και όχι προπονητής. Ήταν λίγο. Δεν ξέρω, εσύ πώς τον έζησες και πώς. Εγώ, σαν προπονητή, στις προπονήσεις και στους αγώνες, σίγουρα μεταγραφές ήρθαν και γίνανε. Ήρθαν καινούργιοι παίχτες και αυτά, αλλά εγώ τον γνώρισα ουσιαστικά μόνο στο προπονητικό χώρο και στους αγώνες. Ναι. Ήτανε καλός coach. Αντιλαμβανόταν τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει το παιχνίδι. Σίγουρα είχε την τακτική του, είχε το στυλ του των παιχνιδιών. Πιστεύω ότι κάθε coach έχει το δικό του στυλ, το δικό του κομμάτι. Και μετά είναι αναλόγως άμα στοχίζει η ομάδα, αν βολεύει την ομάδα με τους παίχτες που έχεις και κερδίζεις τα παιχνίδια. Ο κύριος Αλαφούζος τότε εμφανιζόταν. Δηλαδή υπήρχε στις προπονήσεις σας, στα ποτήρια. Ερχόταν, ναι. Όχι σε κάθε προπόνηση. Δεν ήταν σε κάθε προπόνηση εκεί, αλλά τον βλέπαμε. Δέχτηκες κάποιο είδους πίεση τότε για να φύγεις? Δηλαδή σου λέγανε πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε γιατί δηλαδή, χρειαζόμαστε τα λεφτά. Προφανώς και εσύ θα ήθελες να φύγεις, αλλά ενώ μήπως υπήρχε και παραπάνω πίεση για να πληρωθούν κάποιοι άλλοι που θα μείνουν πίσω, ας πούμε. Όχι, με τον κύριο Αλαφούζο ήταν ότι ήταν και ήθελαμε το καλό για την ομάδα, για τον Παναθηναϊκό και το καλό για μένα ουσιαστικά. Και που τα βρήκαμε και τα δύο αυτά τα στοιχεία, έγινε μεταγραφή, αλλά δεν υπήρχε πίεση τώρα. Πρέπει να φύγεις ή κάτι τέτοιο. Όχι. Λοιπόν, Staff Gin έχουμε μαζί μας. Εκτός από Gin έχει και φουτεράκια. Και άμα σας αρέσουν αυτά τα φουτεράκια σε ωραία χρώματα, μπορεί να έχει και το χρώμα της Μπενφίκα τώρα που θα σχολιάσουμε. Σίγουρα. Σίγουρα θα έχει και χρώμα της Μπενφίκα. Staff.pavlagallery.com για να διαλέξετε αυτό που θέλετε. Όνειρο έγινε. Ήταν ένα όνειρο που εκπληρώθηκε να πας σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν το μαθαίνεις, πώς περιέγραψε μας λίγο. Περίγραψε μας λίγο τη σκηνή που το μαθαίνεις και σου λέει ο μάνατζέρ σου: έχουμε πρόταση από την Μπενφίκα. Πώς γίνεται? Ήταν τις τελευταίες μέρες. Άλλη τελευταίες, συγκυροφέρνει αυτό. Και η μεταγραφή είχε γίνει μετά τον Οκτώβρη στην Μπενφίκα. Σίγουρα κάτι wow. Δεν το περίμενα. Ο Παναγιώτης το ήξερε. Το ήξερε πρώτα από σένα. Το ήξερε πριν από μένα. Όχι, ήταν κάτι τέλεια. Πάμε. Ναι. Μεγάλη ομάδα, παίζει ευρωπαϊκά, άλλο πρωτάθλημα, αλλά μια τεράστια ομάδα και... Δεν σε άγχωσε καθόλου, δηλαδή δεν αγχώθηκες καθόλου. Ήταν χαρά. 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 Ναι. Όταν πηγαίνεις, τι σου λένε, τι πρέπει να βελτιώσεις, καταλαβαίνεις απευθείας ότι πρέπει να κάνεις step up μεγάλο, ότι είναι πολύ υψηλότερες οι απαιτήσεις για το επίπεδο? Εγώ όταν έφτασα εκεί, μίλησα τις πρώτες μέρες με τον προπονητή, με τον Ρουι Βιτόρια τότε και με τον goalkeeper coach. Μου είπανε τι είδανε, τι τους αρέσει. Ουσιαστικά ήταν ένα, okay, να γνωρίσουμε λίγο τον παίχτη, να μιλήσουν μαζί μου. Μου είπανε τι τους άρεσε, γιατί με πήρανε. Και μετά ήταν στο χέρι μου, μέσα στους προπονήσεις, φιλικά, προετοιμασία και έτσι... Έγινα κατευθείαν βασικός στην Μπενφίκα.
Τι έχεις βελτιώσει από τον Παναθηναϊκό στην Μπενφίκα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το τώρα που έφυγες? Δηλαδή, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, όλα τα χρόνια στην Μπενφίκα, πού έχεις γίνει καλύτερος? Είσαι καλύτερος με τα πόδια, έχεις καλύτερες αντιδράσεις, το σώμα σου έχει καλύτερες θέσεις? Εγώ θα έλεγα σίγουρα σε όλα έκανα ένα step up και αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία, με τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι και στον Παναθηναϊκό τα πρώτα μάτς, τα derby, είναι με τον ΠΑΟΚ, είναι με την ΑΕΚ μετά, είναι με τον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι καινούριο για μένα. Ήταν κάτι, τώρα είναι derby, με όλο τον κόσμο, με όλη την έδρα. Μετά πας στην Μπενφίκα, διαφορετικό προπονητικό, το πλάνο από πίσω, τα άτομα. Παίζεις Champions League την πρώτη χρονιά κατευθείαν. Είναι άλλο επίπεδο και πιστεύω ότι ένας θεματοφύλακας γίνεται πάντα καλύτερος μέσα παιχνίδια. Γίνεσαι πιο έμπειρος, είσαι πιο έτοιμος. Το πρωτάθλημά τους είναι πιο ανταγωνιστικό από το ελληνικό? Πιστεύω ότι αναλόγως. Σίγουρα η Πορτογαλία έχει πάρα πολλούς καλούς τεχνίτες και παίχτες, γι' αυτό βγαίνουν και τους πουλάνε και κάθε χρόνο και τις εθνικές ομάδες και αυτά. Κάθε ομάδα ξέρει να παίζει μπάλα. Λίγες θα κλειστούν πίσω, park the bus, δεν θα το κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν και μερικές, αλλά θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Όλοι προσπαθούν να παίζουν μπάλα και θυμάμαι και εγώ τα derbies με την Benfica. Sporting, Benfica, Porto, τα μάτς πηγαίναν έτσι, πάνω κάτω. Μετά το Euro, το 2004, άνοιξε μια αγορά εκεί για τους Έλληνες. Πήγαν πάρα πολύ, ο Κατσούρ. Πώς αντιμετώπισαν όταν πήγες εκεί, σαν Έλληνα? Θυμόντουσαν, ας πούμε, ότι μέσα στο σπίτι τους πήραμε το ευρωπαϊκό, σου κάνανε έτσι πλάκα οι Πορτογάλοι? Ναι, τα έχω ακούσει. Τα έχεις ακούσει? Έχω ακούσει όμως και από τον Ρουί Κώστα, που λέει ότι οι Έλληνες τα πάνε πάντα καλά εδώ πέρα στην ομάδα. Ναι, στην Μπενφίκα. Και μου έδωσε ακριβώς αυτά τα παραδείγματα. Υπήρχε παροικία στην Μπενφίκα. Και όταν πήγες, με τον Σάμαρη. Τον Σάμαρη, Σάμαρης, ναι. Μήτρογλου πιο πριν. Ο Κατσουράνης. Κατσουράνης. Όταν πήγες, ήταν ο Σάμαρης εκεί. Εντάξει, εμείς γνωρίσαμε τον Ανδρέα. Εντάξει, είναι παιδί πολύ focus, πολύ. Και πολύ επαγγελματίας. Ναι, ακόμα και τώρα νομίζω είναι. Δηλαδή τώρα σταμάτησε ο Ανδρέας, σταματάει. Αλλά νομίζω ότι άμα το δεις δεν καταλαβαίνεις ότι. Όχι. Δεν παίζει το επίπεδο. Ναι, είναι στην πένα, είναι. Εντάξει, είναι και πολύ πρόσφατο. Δηλαδή εντάξει, δεν προλάβαινε να βάλει και κιλά. Ναι, σου λέω ότι. Εντάξει, στη Βραζιλία έπαιζε. Χθε στη Ρίο Άβε, δηλαδή δεν αφέθηκε. Είναι επαγγελματία. Ναι. Σε γκάζωνε. Δηλαδή σε πήρα το χέρι και είχε γκάζι, δηλαδή σε πίεζε ή ήτανε πάμε σιγά σιγά Οδυσσέα? Όχι, ο Σάμαρης με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή. Κατά τις πρώτες μέρες ήμουνα μόνος μου, ας το πούμε έτσι, μόνος μου. Δεν είχε έρθει ο Σάμαρης ακόμα γιατί είχαν εθνικές και είχε νομίζω μια εβδομάδα παραπάνω ρεπό. Αλλά μετά ήταν δίπλα μου, βοήθησε. Μου έδειξε, βοήθησε και σίγουρα που μιλάει τέλεια πορτογαλικά. Ναι, μιλάει. Εσύ τα πορτογαλικά τα άμαθες? Πλέον ναι. Άρα είσαι σε κατάσταση να μιλήσεις με οποιονδήποτε για οποιοδήποτε θέμα? Μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα? Ναι, δεν ξέρω άμα τα πω ακριβώς τέλεια και σωστά, αλλά τα καταλαβαίνω όλα, ναι. Δηλαδή σε βγάζω να μιλήσεις για το μνημόνιο που μπήκε η Πορτογαλία, το έχεις? Δύσκολα. Για οποιοδήποτε θέμα. Αγγλικά? Αγγλικά. Πολύ καλά. 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 Ελληνικά? Θα μου πείτε. Ελληνικά είναι μια χαρά. Πολύ καλά είναι. Εσύ δεν μας πεις που είσαι τη συμμετοχή. Οι θεατές εδώ θα μου πούνε. Κατέβουν να πεθάνω από κρυοπάγημα. Πώς τους βλέπετε εδώ πέρα, έχουν φωνήσει. Στο σπίτι μιλάτε ελληνικά? Ελληνικά. Τα παιδιά τι μαθαίνουν, δηλαδή τι ακούν? Γερμανικά και αγγλικά. Από τρίγλωσσα θα βγουν τα παιδιά. Απίστευτο. Η γυναίκα σου μας είπε πριν off camera ότι μιλάει καλύτερα ελληνικά από σένα. Ναι. Okay. Άρα αυτή έχει αναλάβει το κομμάτι να μάθει και στα μικρά πιο τα ελληνικά. Το είχαμε πει, αλλά είπε ότι και τα ελληνικά μου γίνανε καλύτερα μέσω Ελλάδας, εθνική. Ναι, αλλά προσπαθούμε να μιλάμε και γερμανικά και ελληνικά. Μερικές λέξεις λέει και μικρή στα πορτογαλικά. Α, ναι, ωραίο. Μέσω Πορτογαλίας και πάρα πολύ αγγλικά. Η μικρή μιλάει καλά αγγλικά. Τα παιδιά είχαν προλάβει να πάνε καθόλου σχολείο στην Πορτογαλία? Όχι. Τους είχαμε. Την Αμίλια, ναι. Την μεγαλύτερη, της είχαμε κλείσει να πάει από 1η Σεπτεμβρίου, αλλά φύγαμε 31. Οπότε θα πάνε σχολείο στην Αγγλία. Θα μάθουν άπτες τα αγγλικά. Τέλεια. Ισχύει ότι φοράς πάντα, τώρα θυμώ ότι είχαμε εδώ το φοράς, τι φορές, το 99. Ναι. Γιατί φοράς το 99, παντού? Στον Παναθηναϊκό που πήγα,
κοιτούσαμε ποια νούμερα είναι ελεύθερα. Και εγώ δεν ήθελα το ένα. δεν ήταν και ελεύθερο, αλλά... Άρχιε να το ήθελε. αλλά ουσιαστικά δεν το ήθελα. Όλοι οι τερματοφύλακες το ένα φοράνε. Ακριβώς. Και μου είπανε γιατί δεν μπαίνεις στο τελευταίο νούμερο. Ναι. Και λέω, okay, cool. Το 99, ε. Και από τότε, τώρα όχι, αλλά εντάξει. Και με πήγε τόσο καλά, ναι, που και στην Μπενφίκα πίεζα να πάρω το 99. Ήταν και, εδώ, και αυτό. Εδώ δεν μπορείς να το πάρεις. Και εδώ το ρώτησα, αλλά η Premier League δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Δεν σε αφήνει η Premier να βάλεις το 99. Έτσι μου είπανε. Αλήθεια. Δεν είναι ότι το έχει κάποιος άλλος στην ομάδα. Όχι. Δηλαδή, κανένας. Λοιπόν, αυτά είναι τα γάτια που μας έφερε ο Οδυσσέας. Δύο ζευγάρια θα κληρώσουμε. Απλώς τα δείχνω για να μας πει λίγο τι γράφει, τι γράφει εδώ πέρα. Τι σημαίνουν αυτά εδώ, θέλω να μας τα εξηγήσεις. Αμίλια, η κόρη μου, ναι, πότε γεννήθηκε, η Έλληνα, ημερομηνία γάμου και ο Λεάνδρος, πότε γεννήθηκε. Πότε γεννήθηκε. Σε έχω πάντα πάνω μου. Σε όλα τα γάτια που φοράς είναι αυτό, ε. Είναι σαν να τα έχεις κάνει τατουάζ. Ναι. Δεν είσαι πολύ, δεν έχεις τατουάζ. Όχι, δεν έχω. Α, είναι... Έχει Παναγιώτης. Έχει Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης έχει και τις δύο. Έχει πάρα πολλά, ναι. Και εδώ έχουμε Λούνα. Τα γατιά. Τα γατιά είναι. Λούνα και Φλάφι. Η Λούνα είναι από γλυφάδα. Δηλαδή. Την πήραμε μαζί. Αδεσποτάκι. Την ωραία. Η Λούνα είναι μεγάλη ηλικία. Είναι ο Φλάφι πιο μεγάλο. Τώρα ναι, όχι, η Λούνα είναι. Την πήραμε από Αθήνα μαζί. Τη Γερμανία. Την έχετε και εδώ. Ναι. Α, ωραία. Πάντα μαζί. Και ο Φλάφι είναι μικρός. Φλάφι είναι μικρότερος. το πήραμε να έχει η Λούνα παρέα, ας το πούμε έτσι. Α, τέλεια. Λοιπόν, να πω ότι έχω δει ότι τα γάντια σου έχεις τελετουργικό. Πώς τα βάζει, ε? Όχι, όχι. Τι? Ότι τα πλένεις πριν από κάθε μάτς. Ναι. Εξήγησε το μας λίγο αυτό. Γιατί συμβαίνει. Κάτι, προφανώς κάτι έχει στο μυαλό σου. Εδώ δεν πρόλαβε να τα πλύνει, θα τα πάρετε όποιος θα κερδίσει άπλυτα. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Για... Όχι, ουσιαστικά ότι όταν βγαίνουν τα γάντια για να τα πουλήσουν ή κάτι, έχει ένα ύφασμα πάνω για να μην χαλάει το grip, το γάντι. Άμα είναι τόσο αρκετό καιρό μέσα στη σακούλα ή κάτι. Και με το... Δεν τα φοράς κατευθείαν έτσι, γιατί γλιστράει μπάλα. Όταν τα πλένεις όμως, φεύγει αυτή η πρώτη... Το πρώτο skin, ας το πούμε, και έχεις grip. Ουσιαστικά μόνο είναι γι' αυτό. Από τον κατασκευαστή αυτό πρέπει να το κάνεις. Ναι. Όχι, αλλά. Άμα δούμε δηλαδή κανένα τερματοφύλακα να του γλιστράει μπάλα, δεν τα έχει πλύνει. Μπορεί. Μπορεί. τον Πρινιόλι δηλαδή, τον κόλπο τρώει ένα. πριν από κάθε μάτς το κάνεις αυτό. Δηλαδή πριν από. Όχι. Ουσιαστικά μόνο με τα γάντια που θα φορέσω στον αγώνα. Μ' αρέσει να φοράω πάντα σχεδόν καινούργια γάντια στον αγώνα. Άμα κρατήσει το 0. Πάει και για το επόμενο μάτς αυτό το γάντι. Ναι, okay. Αλλά ναι, άμα είναι καινούριο γάντι, δεν τα φοράω στην προπόνηση. Τα πλένω σπίτι και είναι ready to go. Τα αφήνεις, στεγνώνουνε και μετά τα παίρνεις. Okay. Αυτά τα κάνεις μόνος σου ή τα κάνει... Όχι, τα κάνω μόνος μου. Εσύ δηλαδή το σκηνικό όλο, ναι. Δεν αφήνεις κανένα... Θες να το κάνεις ή... Όχι, θέλω να το κάνω, αλλά... Ποιος να το κάνει. Κάποιος μπορεί να το βάλει να το κάνει. Την ομάδα μπορεί να σου κάνει. Όχι, όχι, όχι. Αυτά θέλω να τα κάνω μόνος μου. Και συνήθως παίρνω και πάντα το ζευγάρι που θα φορέσω εγώ στον αγώνα, τα παίρνω εγώ μαζί. Δίνω στην ομάδα 3 ζευγάρια για τον αγώνα, αλλά το γάντι που θέλω να το φορέσω εγώ, που θα παίξω, ναι, το παίρνω μόνος μου μαζί. Το παίρνεις μαζί, ναι, δεν το έχω μαζί μου στην τσάντα μου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πήγαμε εμείς στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι και είδαμε ότι η ομάδα σας τα έχει όλα έτοιμα. Έρχεστε εδώ, αφήνετε τα πράγματα, πάτε, τρώτε και μετά γυρνάτε. Οπότε αυτό που λέει ο Οδυσσέας είναι ότι αυτό δεν το αφήνει σε κανέναν. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Το έχεις μαζί σου και στο φαγητό. Αυτό είναι το δικό μου το εργαλείο. σωστά. Να πληρώσουμε τα γάντια. Πού? Στο Instagram θα τα πληρώσουμε, παιδιά. Γι' αυτό να κάνετε όλοι like στο Instagram του Πεταράδες για να συμμετέχετε και στο διαγωνισμό. Καλά τα λέω. Μένω στην Μπενφίκα. Προφανώς πολύ μεγάλα μάτς, πολύ μεγάλα ντέρμπι. Okay, εμείς τα πορτογαλικά παιχνίδια δεν τα βλέπουμε και όλα, έτσι, γιατί το κεντρωνόμαστε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά προφανώς είναι πολύ μεγάλα. Τα δείχνει η Κοσμοτέ. Το ξέρω, τα δείχνει, ναι, απλά έχουμε και να βλέπουμε και τα δικά μας. Βλέπουμε Champions League. Βλέπουμε Champions League, προφανώς πολύ μεγάλες στιγμές. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στην Μπενφίκα. Υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που έχουν μείνει περισσότερο, δηλαδή, ας πούμε, πέρυσι έφεγε το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης.
το έφαγε. Ευχαριστώ. Λέω τώρα εγώ έτσι. Κάποιε στιγμέ μπορεί να μείνανε, α πούμε. Με του Μέση. Σίγουρα αυτό δεν έμεινε. Δεν πιανόταν πέσει στην Εκκλησία. Είναι κάποια γκολ που είπαμε πριν. Όχι. Σίγουρα. Ήταν το πρώτο match Champions League με την Bayern. Bayern Μονάχο. Ήταν το match, ας πούμε, πέρυσι Παρίς. Που το κρατάς σε αυτό το match που έβαλε ο Μέση αυτό το γκολ. Ήταν πριν, για να πάμε στο Champions League, το match με την Eindhoven. Το καλοκαίρι, τα προκριματικά. Ήταν το match μέσα στον Ταλούς με την Liverpool. Πρώτη αγγλική ομάδα που έχω παίξει μετά. Όμορφες στιγμές, θα μπορούσα να λέω. Πολλές. Και πολλές, ναι. Βεβαίως πηγαίναμε και καλά σαν ομάδα. Ναι. Τελευταία δύο χρόνια Champions League πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά στους 8. Δύο φορές. Ναι. Πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο θα πω εγώ και γενικά πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει μείνει κάποιο ντέρμπι στην Πορτογαλία έτσι, με την Πόρτο, γιατί... Αυτά τα παιχνίδια περιμένουν οι φιλάθλοι, ναι. Αυτά τα παιχνίδια περιμένεις και εσύ σαν ποδοσφαιριστής που θες να τα κερδίσεις και όταν πάει αυτό καλά, είναι χαρούμενες εβδομάδες. Όταν δεν πάει καλά, τα ξεκινάνε να γράφουν, να κάνουν ένα run. Είναι βέβαια και αυτό το match και με την Sporting. Αλλά με την Πόρτο ήταν πάντα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πόλεμος. Σε αυτή την υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, σε αθώωσε ο Πάπας. Έχει έρθει ο Πάπας στην Πορτογαλία και έχει αθώωσει τους μικρούς για μικρά πραγματάκια, ας πούμε, δικήματα και είσαι και εσύ σε αυτήν την κατηγορία. Κι εγώ αυτό διάβασα. Α, δεν το ξέρεις δηλαδή αν έγινε. Κι εγώ έτσι το μάθα, ναι. Αθώθηκες δηλαδή. Πήγε. Λογικά ναι. Ποιος σου ζήτησε του Πάπα να τον αθώσει όμως, αφού δεν πήγε ο ίδιος. Ότι ο Πάπας πήγε στην Πορτογαλία, εγώ αυτό είχα διαβάσει. Το θυμάμαι ότι και στο πλαίσιο επειδή μου της Παγκόσμιας Μέρας Νεότητας, κάτι τέτοιο ήταν, είχε πει ότι όλα τα μικρά δικήματα των νεαρών. Αυτό που είπε για την Πόρτο, δηλαδή. Αυτό που είπε για την Πόρτο, ναι. Και μπήκε σε αυτήν την κατηγορία και αυτό με την Πόρτο. Τώρα έτσι διάβασα, δεν ξέρω. Κι εγώ αυτό διάβασα. Άρα θα πας σίγουρα στον Παράδεισο. Έχεις κλείσει θέση. Άμα έχεις τώρα ένα τέτοιο κονέ, δηλαδή άμα έχεις τέτοια άφηξη αμαρτιών από Πάπα, τώρα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Είμαστε στο Γόλατον Park, στο Νότιχαμ και φυσικά μας έβγαλε ήλιο. Ήταν αρθούμε. Ο Κράβλε που έχω παιδιά θα μας το χέσει. Ναι, θα βρέξει. Εδώ έχει ελάφια, φίλε. Θα τα δούμε, πιστεύεις, τα ελάφια. Η λογική λέει πως όχι, αλλά έχουμε χρόνο, μπορούμε να ψάξουμε τα ελάφια. Θλίψη. Κοίτα εδώ. Η σκέψη σου οι άλλοι που έχουν πάει πιο κάτω, τι έχουν πατήσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ είναι το σπίτι μου. Ήθελα να σας κάνω έκπληξη. Το αγόρασα πριν λίγο καιρό. Έχει ο καθένας στο δωμάτιό του ραπ. Ήταν προσφορά. Θέλω να σας πω με αυτόν τον τρόπο ότι θα μείνω εδώ για πάντα. Δεν γυρνάω πίσω. Αν ήμασταν ψάρια, ποια ψάρια θα ήμασταν. Εγώ θα ήμουν μπακαλιάρος. Εσύ είσαι μπακαλιάρος. Είναι φίλε ένα από τα πιο to the point nickname που έχουν βγάλει σε άνθρωπο, πιστεύω. Μπάφαλο. Cape Buffalo. Όμω δεν είναι creepy αυτό. Water Buffalo. Δεν είναι creepy. Αυτά είναι αληθινά, το ξέρεις. Ήταν πολύ μεγάλα ονόματα που είχε η Μπενφίκα. Έχει συνεργαστεί τώρα με παιδιά τα οποία είναι σε πολύ κορυφαίο επίπεδο. Ο πρώτος που μου έρχεται τώρα, ας πούμε, σίγουρα είναι ο Ρουμπεν Ντίας. Παιδιά τα οποία γράφουν ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με τον Ρουμπεν Ντίας, ας πούμε. Τι παιδί είναι, τι έβλεπες να κάνει. Λίντερ πίσω. Πάρα πολύ ποιότητα. Δυνατός παίχτης. Σίγουρα φαινόταν σε κάθε προπόνηση και σε κάθε μάτς. Εγώ ήμουνα μαζί με τον Ρούμπεν τόσα χρόνια. Ξεκίνησα να παίζω και είχαμε καλό connection. Ναι. Είναι κι άλλοι, έτσι. Είναι ο Ζω Φέλιξ. Είναι Ζω Φέλιξ. Ο Νούνιες που είναι τώρα. Είναι ο Ράμος. Είναι... Ο Πίτσι. Πίζι. Πίτσι. Πίζι.
Πίζι. Okay, εμείς θα λέγαμε πίτσι. Πίτσι. Ζωά Φέλιξ, φαινόταν ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη. Πιστεύω πως ναι. Όχι πιστεύω, ναι. Φαινόταν στις προπονήσεις, φαινόταν η ποιότητά του και μετά που πήρε και την ευκαιρία με τον όποτε τον έβαζε και ο Ρούι Βιτόρια, αλλά και μετά ο Μπρούνο Λάρζε έδειξε τι μπορεί να κάνει. Και οπωσδήποτε να μας πει. Αλλά φαινόταν στις προπονήσεις ότι έχει πάρα πολύ ποιότητα αυτό το παιδί. Yeah. Είχε έρθει από τις ακαδημίες πάνω, πρώτη του χρονιά, πάρα πολύ ήρεμο παιδί, δεν θα μιλήσει πολύ. Συγκεντρωμένος στο στόχο. Συγκεντρωμένος, αλλά φαινόταν η ποιότητα στις προπονήσεις, πώς τελειώνει τη φάση, τα τρεξίματα του, τα dribblings. Ναι. Οπωσδήποτε και για τον Νούνιες να μας πεις, τον είχε στην Μπενφίκα, πολύ μεγάλο project και για τη Λίβερπουλ, που δεν έχει ακόμα βάλει τα γκολ που θα περιμένανε, έχει κάποιες ατυχίες, ας πούμε. Εσύ πώς τον περιμένεις, τι έχεις δει από αυτόν? Ότι θέλει πάρα πολλά από τον εαυτό του. Ξέρει ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία. Ξέρει ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και ξέρα κατευθείαν ok στη Λίβερπουλ. Θα ταιριάξει, γιατί παίζουν με μεγάλες παλιές στο χώρο, θα τον βρουν. Πιστεύω ότι πολύ καλό παιδί και τώρα που βρεθήκαμε στον αγώνα με τη Λίβερπουλ, μιλήσαμε. Ναι, τι είπατε, αρκετά. Τι είπατε. Καταρχάς μου είπε ότι μιλάω πάρα πολύ καλά πορτογαλικά πλέον. Αυτός δεν μιλάει αγγλικά, την αξία. Όχι, είπε ότι έχει αρχίσει να μαθαίνει. Μαθαίνει, προσπαθεί να μαθαίνει. Ναι. Του φαίνονται λίγο δύσκολα, αλλά προσπαθεί. Και γενικώς πώς είναι εδώ, ήρθα, πώς θα περνάει αυτός εκεί. Ναι. Αυτό το small talk. Είναι αλήθεια ότι σε ήθελε η United? Ναι. Και τι δεν έγινε, γιατί δεν έγινε αυτός ο γάμος? Μεταγραφές. Μεταγραφές, ναι. Μια γίνεται, μια δεν γίνεται. Ναι, ναι. Ακριβώς. Σωστά. Αλλά ναι, ήμασταν σε επαφή. Να. Όταν άκουσες για την ομάδα που είσαι τώρα, για τη Forest, υπήρχε σκέψη στο μυαλό σου ότι να πάω, να μην πάω, όλα αυτά που ξέρεις μπορεί να προς Ελλάδα και τα λοιπά, υπήρχαν αυτά στο μυαλό? Ότι μπορεί να γίνει ένα connection τέτοιο, ας πούμε? Σίγουρα και γράφτηκαν αρκετά αυτό το καλοκαίρι και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μπράβο, και εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ ήρθα ξεκάθαρα μόνο για την Nottingham εδώ πέρα. Ήρθα να παίξω Premier League, να κάνω το επόμενο βήμα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ναι. Και γι' αυτό το στόχο ήρθα εδώ πέρα. Ναι. Όχι για αυτά που γράφανε. Ναι. Ότι επειδή ο κύριος Μαρινάκης έχει τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ, ότι. Δεν ήταν ξεκάθαρα από την αρχή. Ναι, ήταν ξεκάθαρα. Okay, άρα ήρθα για την Νότιχαμ. Άρα δεν είναι και στο μυαλό σου γενικά να γυρίσεις? Τώρα όχι προφανώς, αλλά γενικά είναι στο μυαλό σου να γυρίσεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να ξαναπαίξεις στην Ελλάδα? Σίγουρα ο στόχος τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι να γυρίσω στην Ελλάδα. Έχω άλλους στόχους μπροστά μου. Αλλά αν κάποια στιγμή είναι να. Και με έχει καλά ο Θεός να γυρίσω στην Ελλάδα. Θα ήθελα να γυρίσω στον Παναθηναϊκό, εκεί που έγινα kid. Σωστά. Από άνδρας από παιδί. Ναι. Αυτά. Ωραίο. Ωραίο αυτό. Φοβερό. Αυτό πολύ που είπαμε. Και αν σκεφτείς και πού το λέει, είναι ακόμα καλύτερο. Όχι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ο Θεός. Αυτό ακόμα πιο στένος θέλει να το πει. Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρούσα φάση θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το πώς πλέον είσαι από την άποψη των τεχνικών των προδιαγραφών που χρειάζεται ένα θεματοφύλακα. Δηλαδή, πες μας μια λεπτομέρεια, ας πούμε, που κοιτάς σε μια φάση που δεν πάει καν το μυαλό ενός ανθρώπου που απλά βλέπει ποδόσφαιρο. Μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, πότε ένας παίκτης θα σεντράρει ή θα σουτάρει και ανάλογα να στήσει το σώμα σου, όπου να είναι πλάγια, κάτι διαφορετικό. Γενικά, πώς είναι το σώμα σου σε κάθε φάση? Σίγουρα αυτό που έμαθα. Και στην Μπενφίκα, γιατί παίζαμε πάρα πολύ ψηλά. Είναι και οι μπάλες πίσω από την άμυνα. Πού θα είσαι, πού θα στέκεσαι, να είναι το σώμα σου έτοιμο για να φύγεις στις μπάλες, πίσω από την άμυνα, από πίσω. Π.χ. άμα παίξεις το εξάρι τώρα, στο στόπερ πίσω, να ανεβείς κι εσύ, να μην κάτσεις στην ίδια position, να ανεβείς, να πας μαζί με την μπάλα, να πιστεύω αυτό το δουλέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ στην Μπενφίκα, αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα έχει να κάνει και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Είναι ομάδες, π.χ. Μπαρσελόνα, που δεν σας σεντράρουν. Ναι. Το βλέπεις πριν. Η μπάλα είναι κάτω.
η μπάλα είναι κάτω, θα προσπαθούν να τριπλάρουν, να παίξουν την κάθετη πάσα, την τελευταία πάσα, να σπάσουν την άμυνα. Και αυτά τα βλέπεις πριν με τον προπονητή τερματοφυλάκων σου, τα στέλνουν στο κινητό σου να τα δεις στο σπίτι. Γενικώς εγώ έτσι το κάνω. Θέλω να βλέπω από τις ομάδες που παίζω αντίπαλο, να μου στέλνουν τα βίντεο και από τους μπροστά, ναι, τι κάνουν, τι είναι τα στοιχεία τους, τα γκολ που βάζουν, σέντρες, πώς πιέζουν τον τερματοφύλακα, που είναι ανοιχτοί χώροι. Γενικώς όλο αυτό, πιστεύω ότι έτσι ετοιμάζεσαι για ένα αγώνα. Όσο πιο πολλά information έχω εγώ και ξέρω τι μπορεί να συμβεί, δεν είναι πάντα ότι θα συμβεί σωστή, αυτό, είσαι αλλά... Είσαι προετοιμασμένος. Είσαι προετοιμασμένος. Κάνεις homework δηλαδή σπίτι, yeah, δεν πας έτσι αδιάβαστος. Άλλοι κάνουν το homework, yeah, και τους στέλνουν σε μένα, εγώ απλά το κοιτάω, ναι. Σ' αρέσει να παίζεις με την μπάλα κάτω. Δηλαδή, σίγουρα, ναι. Να ανοίγεις το παιχνίδι και να είσαι εσύ ο άνθρωπος που θα, ναι, κάνεις και τη μεγάλη μπαλιά, αλλά και... Ναι. Πιστεύω και στην Εθνική, αλλά και στην Μπενφίκα και εδώ πέρα φαίνεται ότι... Θέλω να παίζω από πίσω. Πρέπει πάντα να ξέρεις τι θα κάνεις ή ποιοι είναι οι συμπαίκτες σου, πώς είναι οι συμπαίκτες σου σε αυτή τη φάση μέσα στο μάτς, πώς πήγε το μάτς για αυτούς. Είναι καλά να την παίξεις την κάθετη στο κέντρο. Η ομάδα πρεσάρει τόσο ότι μπορεί να είναι καλύτερο option να παίξεις τη μεγάλη γιατί είναι ένας με έναν μπροστά και έχεις γρήγορους winger ή κάτι. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό mix και μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτό το κομμάτι πιστεύω είναι το evolution από τους goalkeepers. Να. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο πλέον σε αυτό. Να είναι ουσιαστικά σαν να παίζεις μέσα όταν το παιχνίδι είναι σε σένα, η μπάλα είναι σε σένα. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου αμυντικός με αυτόν που σε όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί συνεργαζόσουν καλύτερα. Δηλαδή με τα μάτια και μόνο και με μια ατάκα μπορούσες να συνεργαστείτε. Σίγουρα ήταν τότε με τον... θα έλεγα με όλους. Ένα πιο πολύ. Ρούμπεν Δίας. Ρούμπεν Δίας. Γιατί ξέρεις, okay, και άμα πιεστεί το παιδί, δεν θα έχει θέμα να την κάνει μεγάλη και να βρει τον παίχτη. Ωραία πάσα μου δίνεις τώρα. Σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα όταν πιέζει το αμυντικό ή να τη γυρνάει πίσω στον τερματοφύλακα και ουσιαστικά να σου λέει σε να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά. Στη δίνει λίγο, ε. Όχι. Όχι. Αναλόγως τι θέλει η ομάδα. Ναι. Άμα ανοίξει μετά κατευθείαν και σου δίνει άλλη πάσα, είναι οκ. Okay. Okay, ναι. Άμα έρθει το εξάρι και παίζει το triangle, είναι οκ. Okay. Ναι. Αναλόγως τι θέλει η ομάδα. Αν περιμένει τώρα, ως που να έρθει το pressing ως εδώ, ναι, και στη δώσει σε ένα μέτρο, οκ. Okay, λες... Ναι, δώσ' του μου νωρίτερα. Ναι. Έχεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου να κάνεις τρίπλα σε επιθετικό που θα έρθει να σε πιέσει. Θα το κάνεις με άνεση ή θα τη διώξεις και πλάγια που λέει ο λόγος. Πιστεύω ότι δεν το έχω κάνει ή έχει συμβεί, αλλά πρέπει να βρεις και το balance. Οκ, okay, τώρα δεν γίνεται. Εξαρτάται τη φάση δηλαδή. Καλύτερα να την βγάλεις έξω, ναι. Έχει συμβεί ή να παίξεις μεγάλη. Ή να νιώθεις ότι δεν είναι καλά σήμερα άμα έχει τόσο πολύ πίεση ο αμυντικός. Mm. Άλλες μέρες παίζαμε, οκ, okay, δεν είναι ελεύθερος, να κάνω τη μεγάλη. Πιστεύω είναι αναλόγως. Ερώτηση τώρα. Αν με ρωτούσες τώρα, άμα πάρω την μπάλα και ξεκινήσω να τριπάλω ή όχι. Σε το χιγκίτα που κάνω. Άμα έρχει να την σπάσεις από πίσω, μπορεί να συμβεί μία φορά. Ναι. Δεν το έχω στο μυαλό μου. Για να δεις, είσαι καλός να εκτελείς. Να βαράω. Ναι. Ή θα μπει μέσα ή θα βγει out. Αλλά ο τερματοφύλακας δεν την πιάσει. Καλό αυτό. Επειδή στην Ελλάδα γενικά ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα και γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά ναι μεν, αλλά όχι τελείως μέσα στο παιχνίδι. Πέρυσι έγινε μια συζήτηση για ένα μάτς που, για τα δοκάρια στον Περιστέρι στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Ο τερματοφύλακας, αν πάει να δει το δοκάρι με το χέρι, καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι πιο κάτω. Μπορεί, ναι. Ναι. Γιατί τόσες φορές στην προπόνηση κάνεις έτσι και λες, οκ, okay, θα το ακουμπήσω. Ξέρεις που σου φτάνει. Ναι. Ναι. Άμα. Οπ. Θα δεις τη διαφορά, δηλαδή θα την καταλάβεις. Ότι είναι πιο κοντά. Έχουμε παίξει και βεβαίως και σε μερικά γήπεδα που ήταν λίγο έτσι μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή στα 5 μέτρα. Πήγαινε λίγο κάτω και λες: οκ, okay, εδώ είναι πιο μεγάλο. Εδώ είναι πιο μεγάλο. Όχι, απλά είναι πιο κάτω. Ποιο θεωρείς τον πιο ολοκληρωμένο τερματοφύλακα που έχεις δει ποτέ, είτε στην τηλεόραση είτε να έχεις παίξει. Και αν υπάρχει αυτό. Και αν υπάρχει έτσι, ο πιο ολοκληρωμένος τερματοφύλακας.
Μπορεί να είναι και πιο παλιός, απλώς να τον έχεις δει στην τηλεόραση. Έχω παίξει. Ναι, με ποιον? Εμμανούι Νόια θα λέγατε. Νόια, ναι. Σωστά. Πιστεύω ότι ο Νόια άλλαξε όλο το κομμάτι ή άλλαξε το goalkeeping. Με τα πόδια περισσότερο. Με τα πόδια, να παίζει ψηλά, να... Με αέρα όμως, έτσι, να βγαίνει και να μην φοβάσαι επίσης να λες όπα μάνα τι γίνεται. Και τώρα υπάρχει κάποιο ταλέντο το οποίο αν εξελιχθεί και δουλέψει καλά και είναι και τυχερό, έτσι, να δεν έχει τραυματισμούς, μπορεί να γίνει ένας μεγάλος τερματοφύλακας. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Ναι, ποιος έχει κάνει εντύπωση έτσι από τους μικρούς? Τώρα στην εθνική γενικώς. Όχι, γενικά σε όλο τον κόσμο. Αγγλία, Ισπανία, δεν ξέρω, Πορτογαλία. Που έχει μπει ήδη, ναι, στην πρώτη ομάδα. Ναι, ναι, έχει μπει. Τερματοφύλακας. Ναι. Πιστεύω ότι βλέπεις πάρα πολλά. Ναι. Ταλέντα και πλέον παίζουν και νεαροί οι τερματοφύλακες. Παλιά ήταν πάντα, ας πούμε, τώρα μια ηλικία από τα 28 μετά θα μπουν ή κάπως, ναι, έτσι. Αυτό το πλάνο έχει αλλάξει εντελώς. Μπαίνουν τερματοφύλακες με 20, με 19, με 21, με 22. Και εγώ μπήκα τότε στον Παναθηναϊκό με 21. Και αυτά που μαθαίνεις τα δείχνεις. Και όταν... Δεν χρειάζεται να αποκτήσεις εμπειρία πλέον για να γίνεις τερματοφύλακας. Σίγουρα γίνεσαι πιο καλός μέσω στα παιχνίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαθαίνεις. Ωραία. Αν εξαιρέσουμε σένα, έτσι, και εδώ πέρα τον Τέρνερ και όλους αυτούς, τους βγάζουμε. Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στην Premier League? Μ' αρέσουν πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι και ο Βικάριο της Tottenham κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά ως τώρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά σαν καινούργιος μέσα στην Premier League. Σίγουρα. Ένταρσον, Άλισον. Πες μας άποψη τώρα για κάποια παιδιά που πήγαν στον Ολυμπιακό και τους ξέρεις, ο Τσικίνιο, τι παίκτης είναι, τι θα δώσει στον Ολυμπιακό. Συμπαίκτης, με φύγει για πάρα πολλά μάτσα. Ναι, με τον Τσικίνιο. ήρθαμε μαζί στην Μπενφίκα. Τέλεια. Είχαμε φτάσει την ίδια ώρα. Και είναι και από τους παίκτες που είδα στη λίστα που έχεις πάρα πολλά παιχνίδια μαζί. Μαζί. Όχι, πιστεύω ότι ο Τσικίνιο ξέρει πάρα πολύ καλή μπάλα. Είναι ένα παιδί που δουλεύει, κάνει το κάτι παραπάνω στο γυμναστήριο, κοιτάει για το σώμα του, τι θα φάει, τι θα κάνει. Έχει μια οικογένεια που τον προσέχει, δεν είναι τώρα ότι θα βγαίνει, θα κάνει ραράνι. Πιστεύω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν παίχτης, πολύ δυνατός, ξέρει μπάλα, μπορείς να τον παίξεις και με πλάτη και έχει πάρα πολύ καλό τελείωμα. Μπορεί να βάζει και γκολ. 8 είναι. 6 με 8. Α, και έτσι δύο θέσεις. Ο Όρτα δεν τον είχε συμπαίκτη, έτσι, αν είδα καλά, αλλά τον ξέρει. Έχουμε παίξει, ναι. Πόσες φορές. Όχι, πολύ ποιοτικός παίκτης. Και αυτός πιστεύω και έχει την εμπειρία. Έχει παίξει τόσα μάτς για την Πράγκα. Ποιοτικός παίκτης. Τον τέτοιο τότε παίζει μας για τον Φραν Ναβάρο, εντάξει, που τον έχουμε δει λίγο στον, ναι, Ολυμπιακό. Έχει πάρει παιχνίδια. Ήταν στην Τζιμπι Σέντ αυτό. Ναι, το έχει παίξει αντίπαλο, δηλαδή το παρατήρησα. Ας πούμε. Τι θυμάσαι από αυτόν και. Όχι, τη θυμάμαι και στην Τζιμπι Σέντ. Πολύ καλός παίκτης, καλό τελείωμα. Έξυπνος. Πώς να μπει στο χώρο, πίσω από την άμυνα. Καλός παίκτης, ποιοτικός. Εσύ πες μου λίγο κάτι. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα περίπου σαν την Ελλάδα. Τι καλύτερο κάνουν και έχουν τόσο ανεπτυγμένο ποδόσφαιρο? Έχουν παίκτες που τους πουλάνε σε όλο τον κόσμο. Έχουν προπονητές που τους δίνουν σε όλο τον κόσμο. Έχουν ομάδες που κάνουν πορεία στην Ευρώπη. Τι κάνουν καλύτερα από εμάς? Άμα πάρω και το προπονητικό της Μπενφίκα που είχε βγει και ένα από τα καλύτερα του κόσμου, σίγουρα είναι αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό το κομμάτι ότι κάθε χρόνο βγάζουν και κάποιον δικού τους από τις ακαδημίες. Βάζουν. Αυτό που είδα εγώ ότι οι παίχτες που ήρθαν μετά στην πρώτη ομάδα ή κάναν μαζί προπόνηση ήταν πάντα ποιοτικοί, ξέραν μπάλα όλοι. Πιστεύω αυτό το κομμάτι. Ίσως είναι οι ακαδημίες, ίσως τα προπονητικά γύρω-γύρω, ίσως αυτά. Mm-hmm. Γιατί γήπεδα, έχεις ένα φανταστικό Νταλούς, πολύ ωραίο γήπεδο. Έχεις τη Sport, τη Sporting, Braga, Guimarães. Και μετά είναι και οι μικρότερες ομάδες που έχουν όμορφα γήπεδα. Αλλά ναι. Και άρα είναι εγκαταστάσεις. Πιστεύω στην Ελλάδα είναι είναι το ίδιο. Δεν έχεις τον Νταλούς, τη Sporting, αλλά έχεις ωραία γήπεδα πλέον. Και με τη ΣΑΕΚ. Ναι, σωστά. Και όλοι Παναθηναϊκός θα φτιάξει. Θα είναι αυτό το κομμάτι. Θα είναι το κομμάτι ακαδημίας, ίσως να πιστεύουν και
τα παιδιά από την Ακαδημία που θα έρθουν στην πρώτη ομάδα, να τους δίνουν την ευκαιρία. Είδαμε, συζητούσαμε πριν για τα μάτς εθνικής που έπιασε κάποια πέναλτι και με τον Φάνη και όλα αυτά. Στον Παναθηναϊκό είχες 6 εκτελέσεις πέναλτι. 6 φορές δηλαδή κλήθηκες να βγάλεις πέναλτι. Πόσα έβγαλες, θυμάσαι? Όχι. Δεν θυμάσαι? Όχι. Πόσα ήταν? Αυτό δεν θυμάμαι. Τώρα που είπαμε για εθνική λίγο ξανά, να σε ρωτήσω, σας επηρεάζει το ότι δεν υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο, έτσι ένα σπίτι? Σας δημιουργεί πρόβλημα στο να κάνετε καλά τη δουλειά σας? Γιατί εμείς κάναμε τον κύριο Μπαλτάκο μια συνέντευξη και μας είπε ότι γενικά η ΕΠΟ έχει αρχίσει τις διαδικασίες για να βρει έτσι μια μόνιμη βάση. Σίγουρα θα ήταν για όλους μας κάτι πιο όμορφο να ξέρεις, OK, αυτά είναι τα αποδετήριά μας, τα φύζιο από πίσω, αυτά, έχεις το δικό σου αγωνιστικό χώρο, το προπονητικό χώρο, έχεις το γυμναστήριο εκεί. Σίγουρα θα ήταν κάτι πολύ ωραίο για μας, για μας τους παίκτες. Γιατί και τώρα, OK, είμαστε στο ξενοδοχείο, στο γυμναστήριο, μετά κάνουν τα πάντα όμως την Εθνική Ελλάδας να μας φέρουν όλα τα πράγματα στο γήπεδο, ποδήλατα, να κάνουμε activation εκεί στο γήπεδο. Φυσικά κάνουμε και όλοι οι παίκτες πριν φύγουμε για το γήπεδο, όπου και να κάνουμε προπόνηση. Ναι. Αλλά μας φέρνουν και όλα εκεί, άρα τα έχουμε εκεί. Αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι πιο όμορφο να έχεις ένα OK, είμαστε εκεί και θα είμαστε πάντα εκεί. Πάντα εκεί, ναι. Ένα σπίτι. Ένα σπίτι, ναι. Ένα πουλάκι μου είπε ότι με τον Σεφέροβιτς είσαι κολλητός, ότι κάνεις πολύ καλή παρέα και ότι πηγαίνετε στις Μαλδίβες διακοπές κάθε χρόνο. Ποιο πουλάκι? Ναι, τώρα Σεφέροβιτς. Φαντάζομαι. Instagram. Ναι, ήμασταν πέρυσι μαζί διακοπές. Είχε έρθει και στο γάμο και φύγαμε μετά μαζί. Είχαμε καλές σχέσεις στην Μπενφίκα. Ήμασταν και 5 χρόνια μαζί. 4, συγγνώμη. Είναι πειραχτήρι, λένε ότι γουστάρει Ελλάδα πολύ. Το λένε αυτό? Όχι. Σίγουρα θα πέρασε καλά στο γάμο μου και είχε κάτι και λίγες μέρες στην Αθήνα. Όχι, πιστεύω ότι είναι κάτι ωραίο ότι μέσω ποδόσφαιρο γνωρίζεις πάντα άλλα άτομα, άλλους διαφορετικούς παίχτες. Το ωραίο είναι ότι στο πρώτο μου μάτς με τη Στουτκάρδη, η Bundesliga που έπαιξα, που μπήκα, ήταν πέναλτι και το ήταν με την Φραγκφούρτη. Και το βάρεσε ο Σεφέροβιτς. Και το πιασες? Όχι. Εκεί είχα αυτό το feeling που μου είπαν από εδώ, αλλά εγώ ήθελα από εκεί και... Τελικά τους άκουσες. Ναι. Και το έχασες. Άρα θέλει και λίγο το ένστικτο. Γι' αυτό το έλεγα αυτό πριν. Γιατί το έχω ζήσει. Ναι, ναι. Έχεις φίλους από το ποδόσφαιρο, εκτός από το Σεφέροβιτς? Έχεις άλλους φίλους? Κολλητούς? Σίγουρα, ναι. Έχω το Δόνι. Δόνιδες, το Πασχαλάκι. Αλλά ναι, OK, άμα είσαι Ελλάδα, βλέπεις αρκετά παιδιά, χαίρεσαι, κάθεσαι, κάνεις. Αλλά και από τη Στουτκάρδη με μερικούς συμπαίκτες που ήμασταν από μικροί μαζί, ακόμα γράφουμε ή μου στέλνουν πριν από κάποια μάτς. Πιστεύω αυτό είναι το ωραίο, ότι πας κάπου, ήσουν κάπου και έχεις ακόμα σχέσεις με αυτά τα άτομα. Ναι. Είναι λίγοι πάντα, σίγουρα. Με το Μαξίμ. Μαξίμ ήμουν στην Στουτκάρδη μαζί. Είχε έρθει στην βάφτιση της Αμίλιας. Ήρθε στο γάμο μου φέτος. Είναι κάτι ωραίο. Τους βλέπεις μετά μια φορά το χρόνο, μπορεί, και χαίρεσαι. Αυτό είναι το ωραίο. Οδυσσέα, ποιος είναι ο προπονητής που σε έκανε καλύτερο? Ποιος είναι ο άνθρωπος που με αυτόν, υπό τις οδηγίες του, έγινες καλύτερος παίκτης? Ο αγαπημένος προπονητής. Πιστεύω ότι όλοι βοηθήσανε σε ένα κομμάτι. Και θετικά και αρνητικά. Και που δεν έπαιξες, κάτι έμαθες για μένα. Πιστεύω ότι βοηθήσαν όλοι. Τώρα, άμα με ρωτήσετε από προπονήσεις και τα λοιπά, πολύ. Πολύ. Όχι, από προπόνηση σίγουρα όχι. Όχι, Ζησούς, όχι. Από προπόνηση όχι. Ποιος ήταν από προπόνηση? Όχι, γενικώς, καλά, οι προπονήσεις και αυτά είναι τα ίδια, αλλά... Είναι παλιά κανένα, Ζησούς, δεν έχει παλιό μοδέτηση. Κάναμε άλλα πράγματα, παίζαμε και κάθε τρεις μέρες. Όχι, δεν είσαι στο κομμάτι της προπόνησης. Δηλαδή, εσύ κάνεις... Γι' αυτό ρώτησα, προπονήσεις των αθλητών ή προπονητές? Ναι, εσύ είσαι στο άλλο, δεν κάνεις προπόνηση. Α, τώρα που είπες, πες μας για τον Αγρίο Γιάννη που είναι εδώ. Έχουμε έναν Έλληνα προπονητή τερματοφυλάκων, ο οποίος ήταν και στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ναι. Και στον Ολυμπιακό και τώρα εδώ.
πολύ πιετικός, ξέρει τι θέλει, ξέρει τη δουλειά του, ωραίες ασκήσεις. Ωραίες ασκήσεις και χαρά και θετική τρέλα να σε κάνει καλύτερο. Και έχεις και έναν Έλληνα και μιλάς... Ναι, εντάξει, έχει και άλλους Έλληνες η Forest. Ναι, εδώ έχει... Αλλά στην προπόνηση όμως... Όχι, θέλει να σε κάνει καλύτερο και κάθε μέρα. Εσύ στο κομμάτι μέσα στην ομάδα δεν έχει Έλληνες. Okay. Αλλά γύρω-γύρω η ομάδα έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που σε βοήθησε λίγο. Έτσι, να έχεις να μιλήσεις λίγο και ελληνικά. Όχι ότι ξέρεις και τις άλλες γλώσσες, βέβαια. Okay, αλλά είναι Έλληνες. Επειδή σε βλέπουμε και εσένα διαφορετικά ως Έλληνες κι αυτοί. Όχι, σίγουρα μιλάς ελληνικά. Με τους Βραζιλιάνους και αυτά μιλάω πορτογαλικά αρκετά. Μιλάω τα αγγλικά. Τι, εσύ. Έχω όλα τα μιλάω μέσα στα αποδυτήρια πλέον. Είναι. Όταν σταματήσει, θα ανοίξει φροντιστήριο. Μια χαρά, είσαι τέλειο. Μια χαρά. Πάμε σε Q&A. Ναι, πάμε σε Q&A. Λέει, θυμίσου μια συζήτηση με τον αδερφό σου για το όνειρό σας να γίνετε ποδοσφαιριστές πριν καταλήξετε πετυχημένοι. Δηλαδή, πώς ήσασταν στα παιδιά και ονειρευόσασταν μαζί. Λέγατε, φαντάζεσαι μια μέρα σου έλεγε ο Παναγιώτης Οδυσσέα να είμαστε μαζί ποδοσφαιριστές και να παίζουμε στην ίδια ομάδα. Είχατε κάνει τέτοιες συζητήσεις. Είχαμε κάνει, ναι, να παίζουμε μαζί κάπου. Και το κάναμε και μετά. Ο φίλος ο Πέτρος λέει την απόκριση που είχε κάνει με το πόδι στη λεωφόρο με τον Ολυμπιακό. Από ποιο όνειρο την έβγαλε? Ήταν... Τη θυμάσαι? Τη θυμάμαι. Πολύ καλά, ναι. Πολύ καλή απόκριση. Ένας φίλος ρωτάει πότε θα πας δόξα δράμας. Έχεις κάποια συνδέση με τη δράμα? Όχι. Όχι. Okay. Απλά ονειρεύεται ο φίλος, δηλαδή. Ο Χρήστος λέει γνώμη για τον Μανδά, λέει, που είναι στην ίδια θέση, που παίζει στη Λάτσιο. Ωραία. Είναι πιο μικρός από σένα, εντάξει, είναι... έρχεται. Παίξει, δηλαδή. Ναι, είχε παίξει τώρα το μάτς, το ντέρμπι. Το ντέρμπι, τη Ρώμα, βέβαια. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί και να συνεχίσει να τα πάει καλά. Ναι. Ρωτάει ένας φίλος, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα σου? Ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στην καριέρα σου? Στιγμή ή γενικός μάτς? Ας πούμε, μάτς. Στιγμή θα έλεγα τα πρωταθλήματα που πήραμε. Σωστά. Και το Euro και όλα μέσα. Καλύτερο μάτς. Θα βάλω την Eindhoven. Γιατί ήταν πολύ κρίσιμο μάτς και για την ομάδα. Για να περάσει στους ομίλους. Για να περάσει στους ομίλους και... Ναι. Ο φίλος ο Νεκτάριος κάνει την ερώτηση που θα έπρεπε να κάνω εγώ, αλλά την ξέχασα. Θα την κάνω τώρα. Ωραία. Ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος σε ξεφτύλισε, δηλαδή... Να σε ξεφτύλισε, επειδή μου σου έβαζε γκολ συνέχεια στην προπόνηση, πήγες σπίτι και έκλαιγες στο μπάνιο και έπρεπε να πεις ότι την άλλη μέρα θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερος και δεν αντέχω άλλο να με ξεφτυλίζουν έτσι και μήπως πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Και μετά το πείσμωσες μετά και άρχισε να δουλεύεις περισσότερο. Άρα στην προπόνηση. Στην προπόνηση, μπράβο, ναι. Που σε έβαζε συνέχεια γκολ, δεν μπορούσε να το βγάλεις. Ήταν όλα μέσα. Δεν έχει γίνει αυτό. Έλα, εντάξει, δεν μπορεί. Έβαζε περισσότερο. Σε αγώνα. Ούτε. Θα έλεγα Ζωά Φέλιξ. Ζωά Φέλιξ. Γιατί δεν ήξερες τι θα κάνει π.χ. στο τέτα-τέτ. Θα την πλασάρει, θα την σκάψει, θα την βαρέσει εδώ από πάνω. Απρόβλεπτος. Το τσίπημα είναι εκνευριστικό αυτό το τάκ? Αναλόγως. Άμα το πιάσει είναι μια χαρά. Σωστό. Ναι. Βγαίνει εύκολα. Πλέον προσπαθείς να μείνεις έτσι, να κοιτάς την μπάλα, να μην γυρίσεις, να... Άμα το κάνει όμως ο άλλος τέλεια, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν βγαίνει. Πανένκα μπορείς να βγάλεις πέναλτι? Άμα μείνω. Υπάρχει περίπτωση. Έχεις υποθέσει ότι ο θεματοφύλακας να μείνει έτσι? Υπάρχει περίπτωση να το κάνεις ποτέ αυτό, να μείνεις στο κέντρο έτσι? Έχει γίνει. Ναι, όχι, έχει γίνει. Νομίζω έχει γίνει και το είδα live. Κι εγώ κάπου. Στουτκάρδη, ο Λέμαν με τον Ριμπερί. Αυτό δεν το θυμάμαι. Το είχα δει. Αλλά σίγουρα και σε άλλα μάτσα. Απλά. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα. Ναι, σίγουρα, γιατί σε κανένα shootout, άμα πάει, σε ένα από τα πέντε μπορεί να έμενα στη μέση. Ρονάλντο ή Μέση? Ρονάλντο. Πόσα γάντια αλλάζει κάθε σεζόν, λέει ο φίλος ο Σταύρος? Πάρα πολλά. Συνήθως ένα γάντι, θα έλεγα, κρατάει για μένα 2 μάτς και μετά το φοράω στις προπονήσεις και μετά συνήθως τα δίνω στο γήπεδο, στους φιλάθλους, συνήθως σε παιδιά. Ορίστε, ο φίλος ο Μπουτσινάκης ρωτάει ποιος ήταν ο προπονητής θερματοφυλάκων που το βοήθησε περισσότερο στην καριέρα του. Συγκεκριμένα προπονητής θερματοφυλάκων. Θα έλεγα ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Σίγουρα και ο Φερνάντο που δούλεψα πέρυσι. Δούλεψα στην Μπενφίκα αρκετά χρόνια μαζί. Η καλύτερη στιγμή στον Παναθηναϊκό, ρωτάει ο Σταύρος. Το πρώτο μου μάτς.
Το ντεμπού. Το ντεμπού το, ε. Με τη Βέρεια. Αυτό είναι. Όχι. Σωστά. Όχι το ντεμπού του που ξεκίνησα να παίζω. Το μάτς με τον Πανιώνα. Πανιώνα. Ο Κυριάκος λέει, γιατί θα πρότεινες έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να παίξει στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο εξωτερικό. Τι θα κερδίσει. Σίγουρα εμπειρία, να δει και άλλο πρωτάθλημα. Αυτά. Ο Νίκ λέει, πρώτα απ' όλα είναι ψυχάρα, για σένα λέει. Ευχαριστώ. Και τον αγαπάμε πολύ. Και δεύτερον, ποιον θεωρεί τον καλύτερο τερματοφύλακα όλων των εποχών και ποιος είναι το πρότυπό του. Edwin Fantaza και Manuel Neuer. Ο φίλος ο Πάνος λέει γνώμη για Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τι λέγανε οι παίκτες της Μπενφίκα και γενικότερα στην ομάδα όταν είχε φύγει ο Ζίβκοβιτς. Όταν ουσιαστικά λέει τους απέκλεισε από το Champions League με τον ΠΑΟΚ. Έτσι γίνονται μερικές φορές στο ποδόσφαιρο. Πάει σε άλλη ομάδα και συναντεί την ομάδα που έπαιζε. Σίγουρα δεν χάρηκα που έβαλε γκολ. Τι έχω να πω. Καλός παίκτης, καλό αριστερό πόδι. Ποιοτικός. Μπορούσε να παίξει στην Μπενφίκα ενώ είχε το επίπεδο για πιο ψηλά από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έπαιξε αρκετά μάτς πιστεύω στην Μπενφίκα. Και τα χρόνια πριν ήταν και βασικός και αυτά. Πριν έρθω εγώ. Μετά τι έγινε δεν γνωρίζω. Θα διάλεγες να είσαι αναπληρωματικός του Νόιερ στην Μπάγερ. Απίστευτο μάτς, οκ. Ή να είσαι βασικός σε ένα από τα 10 μεγάλα κλαμπ του κόσμου. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Και ένα άλλο δίλημα. Κεφαλιά στο 90, δηλαδή να ανέβεις, να βάλεις κεφαλιά στο 90 ή να πιάσεις πέναλτι στο 90. Να πιάσεις πέναλτι. Αλλά και το άλλο είναι ωραίο γιατί δεν το έχω κάνει. Δεν το έχεις κάνει ποτέ. Έχεις βρεθεί κοντά στο να βάλεις γκολ. Όχι. Όχι. ο φίλος ο TG Loki λέει πώς ήταν ο Μπέργ στα αποδυτήρια. Ναι, για τον Μπέργ. Γενικά στην ομάδα. Παιχτάρα. Παιχτάρα, το είπες. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πόσο δύσκολο ήταν να βγάλει το πέναλι του Εμπαπέ. Πόσο δύσκολο ήταν. Το ωραίο ήταν ότι παίξαμε στην ίδια χρονιά, λίγες μήνες πριν. Παίξαμε Μπενφίκα Παρί και ήταν ένα πέναλτι μέσα στο Παρίσι. Και το βάρεσε από εκεί. Τα πέναλτι που είδαμε μετά, τα επόμενα του Εμπαπέ, ήταν από την άλλη τα πιο πολλά. Εγώ σκέφτηκα όμως γιατί το βάρεσε από εκεί, θα πάει πάλι για αυτήν την γωνία. Το πιάσα, την επανάληψη, είχα το feeling ότι θα το βαρέσει από την άλλη, αλλά το ρίξε στο γάμα. Να φύγω ψηλά. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος επιθετικός που έχεις παίξει εναντίον του επιθετικός? Λεβαντόφσκι. Ο φίλος ο Βάρτζης λέει τελικά ποιος νικάει στο ποδοβόλι με συμπαίκτη του τον Πασχαλάκη και αντιπάλου Στάσο και Χριστοδόνη. Εγώ και ο Πασχαλάκης. Sorry guys. Α, επίσης. Τελευταία φορά ήταν. Πολλά με λιγά. Παίξαμε, ναι. Εμείς κερδίζαμε. Ναι. Συγγνώμη παιδιά, γιατί σίγουρα θα το δουν. Ναι. Όχι, τα περισσότερα μάτια τα κερδίζαμε εμείς, οι τερματοφυλάκες. Ναι. Ένας φίλος... Το είχαμε ανεβάσει κιόλας στο Instagram, γι' αυτό δεν είναι ψέμα. Ο φίλος ο Τζάνερ μου λέει, ο Πασχαλάκης που είναι και φίλος σου, ότι αλλάζει συνέχεια τα μαλλιά του και κάνει διάφορα κτλ. Εσύ όμως δεν κάνεις τα μαλλιά σου διάφορα, δεν παίρνεις ιδέες από αυτό, να ρωτάει. Όχι. Το αντίθετο. Όχι. Τον βλέπω και λέω μια χαρά είναι τα μαλλιά μου. Ναι. Όχι, σίγουρα το Άλεξ το αρέσει να αλλάζει τα μαλλιά του. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι και του πάνε και πολλά. Όλα λέμε την αλήθεια. Είναι κάποιο μαγικό τρόπο του. Είναι πολύ ωραίο παιδί, ό,τι και να κάνει του πάει. Λοιπόν, Οδυσσέα, αυτό ήταν. Ελπίζουμε να πέρασε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να σου άρεσε. Πολύ ωραία. Πέρασα πολύ όμορφα. Εντάξει, αν είχε και λιγότερο καλύτερη δημοκρασία θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, θέλουμε πριν φύγει να μα πει ποιο θα ήθελε να δει εδώ στο κανάλι μα. Μια άλλη συνέντευξη που δεν έχουμε κάνει, να μα προτείνει κάτι. Το Πασχαλάκι δεν έχουμε κάνει. Και το Σιόπ. Και τον Μπακασέτα. Για να περάσετε κι εσείς καλά. Ναι, για να περάσουμε καλά. Ποιον δεν έχετε κάνει. Τσιμίκα δεν έχουμε κάνει. Μάνταλο. Αφού είστε Αγγλία. Καλά, θα φύγουμε. Παρότι η staff μας έχει ντύσει πολύ ζεστά. Μπορούμε να πάμε παντού. Και με μπουφάν και με φούτερ. Και με φούτερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τζιν, έτσι, μην ξεχνάτε. Εννοείται. Για πες. Τσιμίκας. Τσιμίκας, τα λέει καλά, θα έχει πλάκα. Έχει το δικό του στυλ. Ναι. Είναι και με τα ρούχα πολύ δυνατός. Ναι. Και Μαυροπάνος είναι στο Λονδίνο. Σωστό και αυτό. Και Μαυροπάνος, θα ξανάρθω. Το στυλ ο Τσιμίκας μετά. Και Γιαννούλης στο Νόριτς. Και Γούτας. Και είμαστε πολλοί. Έχεις και τον Μπάλντοκ, να μιλάτε μόνο. Και τον Μπάλντοκ, μόνο αγγλικά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
στυλάκι τρομερό. Σταφ, φίλε, μας δίνει σταφ και όχι μόνο μπουφάν, ναι. Και φούτερ από μέσα, βέβαια, ναι. Τα φουτεράκια είναι πολύ δυνατά και το μπουφανάκι είναι πολύ δυνατό, φουσκωτό για το κρύο, ό,τι πρέπει. Και εδώ έχει κρύο, οπότε γίνεται καλό τεστ. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Είναι πολύ ωραία τα γράμματα εδώ, είναι έτσι ένα σεμνό, λιτό λόγκο. Εμένα ακριβώς το αντίθετο. Είναι το πιο μεγάλο, εντάξει. Πράσινο, μαύρο. Μα το μπουφανάκι του μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, άρα εσύ καμπατζώνεις αυτό. Από την πρώτη στιγμή τι το είπα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να καμπατζώσετε τίποτα. Θα πάτε σε staff και θα τα αγοράσετε. Και αν δεν πας σε μαγαζί. Αν δεν πας σε μαγαζί, έχεις αϊτάρα. Έτσι, staffpavlagallery.com, μπαίνεις, βλέπεις όλη τη συλλογή. Και πέρα από τα φυσικά από τα φουτεράκια και τα μπουφάντα που μας έχουν ντύσει, έχει τα καλύτερα τζιν, η staff, με πολύ οικολογικά πλαισίματα που σέβονται το περιβάλλον. Άρα, ένας ακόμα λόγος για να εμπιστευτείτε τη staff που μας χορηγεί και μας ενισχύει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, όμως η εμπειρία εδώ ήταν μοναδική. Είδαμε παιχνίδι Premier League. Δεν φέραμε γούρι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, εντάξει. Ελπίζουμε να φέρουμε συνολικά γούρι στην Nottingham για να μείνει στην κατηγορία. Αυτός που είναι ο μεγάλος στόχος και νομίζω ότι θα το καταφέρει. Οι υποδομές είναι εκπληκτικές. Το γήπεδο έχει αναβαθμιστεί 100% σε σχέση με πώς ήταν πριν αναλάβει ο κ. Μαρινάκης. Είναι πολλά έχουν γίνει και πολλά θα γίνουν. Πού είναι. Είχαμε. Δείξε λίγο. Είχαμε μια εκπληκτική φιλοξενία. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Μπορεί να πει κάποιος ότι θα το θεωρήσει φυσιολογικό επειδή ο διοκτήτης και οι άνθρωποι εδώ είναι Έλληνες, αλλά δεν είναι πάντα αυτό στάνταρ. Τους εκφράσαμε μόνοι μας την θέλησή μας να έρθουμε να δούμε ένα παιχνίδι, να κάνουμε τον Οδυσσέα Βλαχο Δήμο. Και πραγματικά με το που το είπαμε, ανοίξαν όλες οι πόρτες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πρέπει να γίνεται, όπως πρέπει πλέον να λειτουργούν οι ομάδες σε συνεργασία με τα media. Τα media διαφημίζουν τις ομάδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουν άπαντες και στην Ελλάδα. Και όλα μας τα κάνανε εύκολα και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και παραπάνω μας δώσανε από αυτά που ζητούσαμε. Δεν είναι κακό να μπορούμε να αναδεικνύουμε τις καλές δουλειές. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αν μιλήσετε με ανθρώπους εδώ πέρα, πώς ήταν η Nottingham πριν, πώς είχε απαξιωθεί η ομάδα, το γήπεδο, σε τι συνθήκες επικρατούσαν, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Okay, οι άνθρωποι της ομάδας προφανώς θα πούν καλά λόγια για την ομάδα, αλλά από τον κόσμο καταλαβαίνεις. Μερικά 2-3 πράγματα παραπάνω, εκεί είναι πολύ αληθινά, αυθεντικά όλα τα λόγια. Είναι εμπειρία ζωής. Δεν θέλουμε να φύγουμε βασικά. Ναι. Παρότι έχει το κρύο της αρκούδας, αφήστε. Λοιπόν, κάντε μας follow, subscribe. Και γενικά δώστε μας ό,τι αγάπη έχετε για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα ταξίδια και να ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μας και να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε τη στήριξή σας. Γιατί σε τελική ανάλυση όλη η δουλειά γίνεται και για τον κόσμο, έτσι. Μπορώ να πετάω και γίνει καλύτερο. Γιατί είσαι το γιατί ρε γιατί ρε είσαι τόσο τι σου έκανε ρε μαλάκα. Τι σου έκανε. Μα εσύ χαίρεις στο σκοτάδι, δεν έχει φως. Πόσα σκουπίστες με βρωμιάρι! Πόσα καλύτερα από τις δόντια! Κοκκρίτσου πόκιας! Έλα, π***, γιατί το έκανες αυτό, ρε! Έλα, εντάξει, έλα, πιένα, sorry, θα το παίρνω πίσω, ρε! Μας έχω το σκατάπι και έχω τον πόλο! Πώς θα πάω μέσα εγώ τώρα εκεί πέρα! Δεν θα πει, τι το ξέρω! Θα φάω κολόνια στη μύτη μου! Έλα, για σε παρηγορήσω! Δεν μπορώ να φάω! Όλες το δίνει όριο, μαλάκα. Και το φύγει. Έλα ρε, μαλάκα είναι μεγάλη π*** αυτό. Να ξέρεις αυτό που έχεις κάνει, μαλάκα, το πληρώσεις πάρα πολύ άσχημα. Και εγώ ξέρεις δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω π***, το ξέρεις. Δεν ξεχνάω, είμαι Καμίλα. Σου το έχω αποδείξει, είμαι πιο ηλίθιος από σένα. Γιατί μου το είπαμε κορόιδο. Με καλά μαγαζιά. Είναι σαν... Λες, ρε, μαλάκα, σαν τα πατήσια με καλά μαγαζιά. Έχεις τώρα, μας λες πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Πες μου μια μαύρη γειτονιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχεις μαύρη, έχεις μόνο άσπρες γειτονιές. Ναι. Έχει και σκούρες λίγο. Ο Δευροπόταμος είναι κατάλευκη.